κάθε χαρά να δώσει. Που ήρθε χαρά να δώσει, άραγες θα το ξαναδώ άμα ξανανυχτώσει. Καλό απόγευμα του Αγίου Δημητρίου σήμερα, 26 Δεκάτου, τη μεγάλη γιορτή, ο Άγιος Δημήτριος, ο προστάτης των νέων. Και γι' αυτό όσοι λέγονται Δημήτριδες, ούτε γερνάνε, δεν μεγαλώνουν, μένουν αγέραστοι όλοι οι Δημήτριδες. Χρόνια πολλά στον Δημήτρη τον Πετρόπουλο, χρόνια πολλά σε όλους τους Δημήτριδες. Ο Δημήτρης ο Πετρόπουλος είναι εδώ πέρα ο διευθυντής μας, εγώ τον διευθυντή του κανάλι. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, προστάτης στο νέος ο Άγιος Δημήτριος και βέβαια εμείς ξεκινήσαμε με τραγούδι, με κριτικό τραγούδι, αφού και καλεσμένη μου έχει άβρα κριτική, και με τον αγαπημένο μας Ζαχαριουδάκη, τον αστρινό, τον Ζαχαριουδάκη, τον δάσκαλο, το δικό μας άνθρωπο, την αγάπη μας να του στείλουμε, τελευταία Τετάρτη του μήνα. Και βέβαια κλείνουμε, όπως σας είχα υποσχεθεί, με, όπως πάντα που παρουσιάζουμε, τους συγγραφείς, τους ποιητές. Και θέλω να σας παρουσιάσω την... Αλλά ένας φοβερός άνθρωπος, χαμογελαστός, μπήκε μέσα στο στούντιο με τέτοια θετική άβρα, με τέτοια έτσι δυναμισμό, ένας δυναμικός άνθρωπος, η κυρία Μαρία Καμελάκη. Καλώς ήρθατε, κυρία Καμελάκη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμά σου σήμερα εδώ πέρα. Χρόνια πολλά και εγώ λέω στους Δημήτριδες και Δημητρούλες. Έχω νύφη Δήμητρα. Να χαιρόμαστε και την νύφη μας, λοιπόν. Ναι. Τον Άγιο Δημήτρη τον έχω προστάτη γιατί εκείνη την ημέρα έβγαλα τα αποτελέσματά μου όταν έδωσα στην Ακαδημία. Ήταν η μέρα του Αγίου Δημητρίου. Και είναι προστάτη στο νέο, προφυλάσσει τα νέα παιδιά. Εμείς λοιπόν, οι μανάδες, δηλαδή, πρέπει να είναι τα νέα, τα παιδιά, τα παλικάρια μας, τα κορίτσια μας, τα προσέχει. Πολύ νεολαία. Και να πω ότι τα Δημήτρια που γίνονται εδώ στον Άγιο Δημήτριο, ο παππούλης, πραγματικά, ο πάτερ Ματθαίος, έχει μαζέψει πάρα πολύ νεολαία. Μπράβο. Έτσι πρέπει. Ναι, ναι. Οι ιερείς να καλούν και να αγκαλιάζουν. Έτσι δεν το κάνει. Κάτι μου κάνει εδώ. Ναι, έτσι, ο Άγιο Δημήτριο. Ωραία. Ναι, μεγάλη γιορτή. Είναι χαρά μου που είστε εδώ. Και εμένα δικιά μου. Κάνω, το έχω αφιέρωμα κάθε τελευταία Τετάρτη στους συγγραφείς. Βέβαια, εσείς δεν λέγεστε νέα συγγραφής, γιατί έχετε κάνει πολύ έργο συγγραφικό. Δεν θα το έλεγα. Είμαι πρόσφατη όμως. Πρόσφατη. Θέλετε να μου μιλήσουμε έτσι για να πούμε δύο λόγια. Το κριτικό μάτι βέβαια φαίνεται και να θέλει να κρύψει ότι είναι κριτικιά. Το μάτι πετάει σπίθες. Μόνο ναι, κριτικές το έχετε. Όχι την Ιμανουήλα μου. Όχι την Ιμανουήλα μου. Αλλά καλά, τελείως αντικειμενικά. Μάτια... όχι, πραγματικά κοιμάνω μου έχει κάτι μάτια. Πετάτε σπίθες. Τα μάτια σας είναι... έχουν μια σπίθα και στους άντρες και στις γυναίκες. Δεν ξέρω. Ή εγώ αγαπώ την Κρήτη και το βλέπω αυτό έτσι. Αυτό είναι αυτό. Αλλά νομίζω ότι όλη την κρατάμε. Λοιπόν, είναι... όλη η κριτική έχετε μια σπίθα στα μάτια. Δεν το ξέρω. Γεννημένη μια στην σπίδα Κρήτη... στην καρδιά έχουμε. Γεννημένη στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Γεννημένη στο Ρέθυμνο. Είμαι από το Μοναστηράκι, ένα χωριό της επαρχίας Σαμαρίου. Είναι ένα γραφικό, πολύ όμορφο χωριό, τελείως αντικειμενικά. Και μινωικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο το χωριό μου. Το κουβαλάω ιερή παρακαταθήκη, όπου και να βρεθώ, όπου και να πάω. Μήπως γι' αυτό όμως είχε καλλιεργηθεί όλο αυτό μέσα σας. Και είδατε που μου λέτε πριν. Λέω, μα μπράβο, λέω, δημιουργείται. Και μου λες, μα δεν μπορώ χωρίς αυτό. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς, δεν γίνεται. Τότε δεν ζεις. Δηλαδή, η ζωή είναι δημιουργία. Αγάπη, δημιουργία, αγκαλιά, αυτό δεν είναι. Έτσι το είναι, αγάπη αυτό. Αυτό αγάπη και δημιουργία, δεν μπορείς να μένεις πίσω. Δεν είσαι ένα έπιπλο, ένα αντικείμενο, άνθρωπος είσαι. Ή να κάνεις μια ζωή ρουτίνα, ξύπνησα, έφαγα, έκανα αυτό, έκανα αυτό. Εκ των πραγμάτων η ζωή είναι ρουτίνα, συνήθως δηλαδή καθημερινά, αλλά είναι ένας αγώνας η ζωή. Ένας αένας αγώνας είναι η ζωή. Mm. Να προσπαθείς. Το θέμα είναι να προσπαθείς για το όμορφο, για το ωραίο. Ναι, τώρα που φτάνεις δεν ξέρω κάθε ένας, γιατί αγωνίζεσαι, δεν ξέρεις που θα φτάσεις, αλλά είσαι ικανοποιημένος με τον εαυτό σου. Αμαγωνίζεσαι, δεν είναι έτσι. Έτσι.
Και αυτό δεν περιμένεις από τους άλλους. Εγώ πιστεύω ότι όταν δεν σταματάς, δεν πεθαίνεις, δεν βαλτώνεις, δεν βαριέσαι, δεν... Το πεθαίνεις, πεθαίνεις, αλλά δεν βαλτώνεις. Αυτό. Όχι, δεν πεθαίνεις και ψυχικά, γιατί ψυχικά δεν πεθαίνεις. Πολλοί άνθρωποι, δεν το βλέπεις νέα παιδιά, που το λέμε τώρα, το έχουμε οροποιήσει και λέμε κατάθλιψη, αλλά είναι κινητοί νεκροί, δηλαδή κινούνται δεν και πρέπει, είναι συναισθηματικά νεκροί. Ναι, είναι και η εποχή τέτοια που μας έχει νεκρώσει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια, είμαστε 7 αδέρφια. Είχαμε όνειρα, εγώ είχα όνειρα, ενώ ήμουν από σπίτι και οι γονείς μου όμως. Ήθελα να προκόψουμε και τα 7 αδέρφια και προσπάθησαν γι' αυτό. Και εμείς κάναμε όνειρα, δηλαδή δεν ήθελα να μείνω στο χωριό, έβλεπα αυτή τη ζωή τη δύσκολη. Και τώρα τα παιδιά τι όνειρα κάνουν. Βγάζουν πάρα πολλά χαρτιά, πτυχία και δεν ξέρουν το αύριο. Ναι, γιατί δεν έχουν όνειρα. Γιατί έχουν ανασφάλεια για το αύριο. Δεν ξέρουν τι θέλουν. Ναι, δεν ξέρουν. Ξέρουν τι θέλουν, δεν ξέρουν πού θα φτάσουν. Δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν να φτάσουν το νερό τους. Ενώ εμείς έλεγε θα γίνει αυτό το πράγμα, εντάξει, μπορεί να μην γινόσουν. Αλλά αν είχες όνειρα, αν είχες προσπάθεια μέσα σου... Μήπως είναι πιο εύκολα τώρα τα πράγματα και γι' αυτό μου λέει η αδερφή μου... Συζητάγαμε γι' αυτό με τους παιδαρεστές και με αυτά... Μην το λες. Και μου λέει η αδερφή μου, βρε Ολυμπία μου λέει... Κάποτε ο άντρας κυνηγούσε τη γυναίκα. Είχε αυτό, ήταν το δύσκολο που ο κυνηγός έπρεπε να κατακτήσει το δύσκολο. Τώρα είναι όλα στο πιάτο. Άρα τι είναι δύσκολο το παιδί και πάει στη δυσκολία, δηλαδή είναι καθαρά μου λέει και έχει δίκιο εν μέρη, δεν έχει άδικο σε αυτό. Το ότι εφόσον όλα είναι, άρα πάμε να ζήσουμε, υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν να δούμε το κάτι διαφορετικό. Αφού τώρα τα παιδιά τα χορταίνουν όλα από τα 15, από τα 16, ξέρω εγώ από τα 17 χορταίνουν τα πάντα, μετά θέλουν το κάτι. Και γι' αυτό ακούμε κάτι έκτροπα πράγματα, κάτι τρελά πράγματα. Αυτό κάτι... δεν πρέπει, όπως είπα πριν, να έχουμε ιερή παρακαταθήκη κάποια πράγματα. Δηλαδή αξίες, αρχές, αυτά τα ωραία που μας έδωσε η οικογένειά μας. Όταν τα έχεις μέσα σου, δεν ξεφεύγεις. Αλλά η οικογένεια πρέπει να δίνει βάσεις. Εγώ είμαι δασκάλα. Πιστεύω πάρα πολύ αυτό που δίνει η οικογένεια στο παιδί. Πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, η οικογένεια έχει μεγάλη ευθύνη. Η μάνα έχει μεγάλη ευθύνη. Εάν δώσει με τον τρόπο της να καταλάβει το παιδί ότι ναι, είναι σωστά τα λόγια που λέει η μαμά, είναι καλός ο δρόμος που ανοίγει, το παιδί θα τον ακολουθήσει. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να δίνεις όλη τη ζωή. Δεν μας αφήνει, εγώ πιστεύω ότι η φτώχεια εντός εισαγωγικών βέβαια. Αλλά και άνθρωποι που εργάζονται πολύ, δηλαδή αυτό σε κάνει να μην ασχολείσαι πολύ με τα παιδιά σου. Τα παραδίδεις σε ξένα χέρια, δεν προλαβαίνεις. Δεν μιλάω για τους παιδεραστές και αυτό το πράγμα μου προκαλεί φρίκη. Δεν το συζητάω αυτό καν, δηλαδή ότι αυτό φταίει. Είναι ανομαλία, είναι φρίκη αυτό το πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν πάρα πολύ αυστηρά. Αυτό το ότι έχουν κουραστεί σε όλα και σου λένε κάτι δύσκολο, τι θα βρω δύσκολο, θα βρω το μωρό. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ ανθρώπου να σκέφτονται έτσι. Δεν μπορώ καν. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα σε ένα κοριτσάκι 12 χρονών, έτσι όπως έχουν γίνει τώρα τα 12 χρόνια τα κοριτσάκια, εγώ βλέπω και την αδερφή μου που είναι 15 χρονών και είναι γυναίκα. Και τη λέω, βρε αγάπη γλυκιά, πας στη γλυφάδα τώρα μου, πας, έχεις αυτό το πόδι που εγώ που είμαι γυναίκα και το λυμπίζομαι, που είναι ωραίο πόδι, το θαυμάζω το... Και μου βάζει το κοφτό σορτσάκι. Θα φταίει ο Πακιστανός, τους λέω, άμα σου γκρουντάρει και σε... Δηλαδή, και εμείς πρέπει... Και αρχίζω και τη σκαμαθία μου λέει όλες, και επειδή είναι όλες, θα πας κι εσύ, άμα σε βατέψουνε, δεν θα φταίει ο φωνιάς, θα φταίει εσύ γιατί του έχεις βγάλει τα μάτια. Εγώ δεν δίνω δικαιολογία στους φωνιάδες, αλλά εντάξει, ναι, πρέπει να σέβεσαι τον εαυτό σου. Ξέρεις κάτι. Θα πω κάτι για μένα και είναι εγωιστικό. Δηλαδή και οι μαμάδες που αφήνουν τα κοριτσάκια και βγαίνουν έτσι, για μένα δεν είναι σωστό. Θα πω κάτι. Εγώ τις ανεψιέλη μου τις μαλώνω. Δεν έχω κόρες, έχω γιο, αλλά τα κοριτσάκια μου τα μαλώνω. Λέω, ρε παιδιά, το λίγο είναι πιο ωραίο. Ας τον άντρα να φανταστεί τι μου τα βγάλατε όλα και μου βγήκατε όλα. Όταν έδωσε εξετάσεις, το θέμα ήταν, και είναι εκτός βέβαια, αλλά μου ήρθε τώρα επειδή το είπατε.
Η έκθεσή μου ήταν «Εδούς παραβάσει άξιον εσύ, εάν πρώτον άρχισε αυτόν εδίστε». Δηλαδή, να σέβεσαι τον εαυτό σου. Αν σέβεσαι τον εαυτό σου, θα γίνεις άξιος σεβασμός από όλους τους άλλους. Πήρα 19. Γιατί πιστεύω ότι με βοήθησε η ανατροφή μου, η αναστροφή μου. Πιστεύω ότι η μητέρα μου έγραψε την έκθεση μέσα μου, που την ξέδεσα εγώ στην κόλλα μου. Ωραία. Πήρα 19, δεν ντρέπομαι να το πω, μπήκα 12η στην Ελλάδα χωρίς... Και η αιτία ήταν αυτό, η έκθεσή μου, από όλα τα μαθήματα η έκθεση. Αν σέβεσαι τον εαυτό σου, θα γίνεις άξιος σεβασμός από όλους τους άλλους. Έτσι. Αυτό. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε τα παιδιά μας να σέβονται τον εαυτό τους. Και δεν είναι κακό, ούτε είναι παλιωμοδίτικο να είσαι αξίες. Είναι κακό να παραμείνεις στα πίσω. Πρέπει να κρατάς σαν τη ρίζα, σαν το δέντρο που βγάζει ρίζες και ανεβαίνει και ανεβαίνει τα κλαδιά του. Να ανεβάζει τα κλαδιά. Αλλά να έχεις ρίζες. Να μην έχεις παροπίδες και να είσαι ανοιχτός. Όχι, όχι, πρέπει να είσαι ανοιχτός, να τα βλέπεις και να προσαρμόζεις. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να μας έρχονται και να μας λένε τώρα να θέλουν ντε και καλά να υιοθετήσουμε πράγματα ανήθικα για ηθικά. Όχι. Δεν γίνεται. Όχι. Και προσπαθούν να μας το περάσουν με νύχια και με δόντια. Εγώ γι' αυτό στηρίζω τους συγγραφείς, τους ποιητές τους, ναι. Γιατί νομίζω ότι ο πολιτισμός είναι κάτι που μπορεί ακόμα να κρατήσει κάποιες αξίες που έχουμε. Ναι. Είναι μεγάλο πράγμα, πολιτισμός και παράδοση. Ναι. Όσο και μας φαίνεται, δεν υπάρχει παλιά μόδα. Μπράβο. Πρέπει να συνεχίζει, δηλαδή να μην κόβεις, όπως το κόβεις το κλαδί, ξεραίνεται. Πρέπει να υπάρχει ρίζα. Η ρίζα, να ποτίζεις τη ρίζα και να ανοίγει τα κλαδιά, να βλέπεις παντού, να φτάνεις ψηλά, όσο ψηλά και να γίνεται, και να διευρύνεις το οριζοντές σου. Έτσι. Να διευρύνεσαι, αλλά να προχωρείς με αξίες και με σεβασμό στον άνθρωπο. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο, γιατί σας βλέπω εσάς, βλέπω έτσι και τη μαμά μου και βλέπω ότι στην Κρήτη. Ναι, είναι η Κρήτη και νομίζω όντως αυτό που είπατε με τις αρχές. Γιατί για σκέψου εκείνα τα χρόνια θα μπορούσαν να είχαν γίνει χειρότερα πράγματα που υπήρχε πείνα, ανέχεια. Και όμως οι άνθρωποι είχαν σεβασμό. Ναι. Ήταν και πολύ αυστηρή τότε. Το βιβλίο εδώ στην Κόκκι της Μοίρας που αναφέρω. Ξεκινάει η ηρωίδα μου από ένα. Εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή για να σπουδάσει μια γυναίκα δεν ήταν εύκολο. Τα αγόρια σπούδαζαν, έλεγε ο πατέρας. Τα αγόρια θα σπουδάσουν και τα κορίτσια δεν χρειάζεται. Και όχι ότι δεν χρειάζεται ακριβώς, φοβόταν να σε στείλουν στην πόλη, γιατί εκείνα τα χρόνια τα χωριά δεν είχαν σχολεία. Λεωφορεία δεν υπήρχε να σε πάνε στο κοντινό. Πού θα πάει η κοπελιά μόνη της στην Αθήνα ή εδώ ή εκεί να την αυτόσουνε, να τη χαλάσουνε, να την... Ναι. Η ηρωίδα μου λοιπόν πάλεψε τότε για να γίνει 12 χρονών που ήταν τελειώντας το δημοτικό, να πάει στο γυμνάσιο, να έχουν νοικιάσει ένα σπιτάκι, ένα δωματιάκι, να μπορεί να το πληρώνει η οικογένεια και να... Και εκείνη ήταν υποχρεωμένη να μάθει γράμματα. Δεν γινότανε. Και να είσαι μέσα. Δηλαδή, θυμάμαι, και έγραφε ο μπαμπάς μου το σημείωμα. Δεν υπήρχαν μηνύματα τότε και τηλέφωνα. Αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και από κάτω έγραφε τη λέξη ξάσου. Δηλαδή, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Αυτό το ξάσου ήταν συμβόλαιο, ήταν σφραγίδα. Ήταν ιερή παρακαταθήκη. Δεν μπορούσες αυτό το πράγμα να το στερήσεις. Το ξά σου ήταν, είσαι υπεύθυνη για τις πράξεις σου. Ξιάσου. Εμένα έλεγε ξά σου. Είναι το ξιά σου, μπορεί να είναι και πιο σωστό. Εντάξει, ναι. Είναι οι αλλαγές. Ναι, γιατί είναι και στα φαγητά τους έχουν αλλαγές. Έχουμε αλλαγές, ναι. Και τα σύμφωνα, τα φωνήεντα. Και στη μουσική που έχω φέρει μουσικούς εδώ πέρα. Έχουν διαφορετική το Ηράκλειο, το Ρέθινο, αλλά έχουν άλλες σκοντιλιές, δηλαδή νιώτικες. Και χορός. Και ιστολές έχουν διαφορές. Και η νοτροπία έχει διαφορά. Αλλιώς οι Σφακιανές, αλλιώς οι Ηρακλειώτικες, αλλιώς... Ναι, το ξέρω. Είναι η Κρήτη, είναι μια μικρή Ευρώπη. Τώρα αυτό θα πρέπει να κάνουμε ένα ολοκληρό αφήρο. Αυτό θα πρέπει να την επισκεπτόμαστε κάθε χρόνο, όλοι. Και να πηγαίνουμε να τη γνωρίζουμε σιγά σιγά. Ναι. Η Κρήτη είναι αυτό. Είναι αυτάρκης. Καταρχήν οικονομικά είναι αυτάρκης. Δηλαδή βγάζουν τα πάντα. Θα μπορούσε να ήταν ανεξάρτητο όπως η Κύπρο. Θα μπορούσε να είχε μείνει ανεξάρτητη. Τώρα είναι 100 χρόνια που. Να μην μας μοιράζανε όμως μετά. Δεν θα μας πάρει ο Ερντογάν. Μπορεί έτσι. Όχι καλέ, τι λες. Γιατί πολύ κριτική κάποια στιγμή όταν ήταν τα 100 χρόνια της Ένωσης. Καλά, ήταν όνειρα χαρινή δυχτός.
επαναστατήσει, να διαχωριστούν και να γίνουν αυτοτελείς κράτος. Λόγια είναι, λόγια. Δεν γίνεται. Λόγια του αέρα ήταν. Δηλαδή, λόγια της ψυχής μέσα σου δεν νομίζω ότι το θέλεις. Μου τουλάχιστον δεν θέλω να φύγω από την να ξεμοναχιάσω. Κανένας μοναχός δεν το πετυχαίνει στη ζωή του. Καλά, τώρα αυτό το μικρό νησάκι, μα μείνει μόνο του, θα το φάνε. Την Κρήτη, άμντε. Άμντε. Δεν την φάνε. Άμντε. Κριτικό που λες, είμαστε τελευταίοι με καμάρι και τα πατρίδα έχουμε. Λοιπόν, Μαρία Καμιλάκη. Μανογιαννάκη. Μανογιαννάκη. Καμιλάκη, Μανογιαννάκη είναι το του συζύγου. Το Μανογιαννάκη, ναι. Είναι το συζύγου. Ναι. Κριτικός και σύζυγος. Κριτικός, γείτονάς μου. Για πες με έτσι, για αυτή την επιγνωρίση όμως. Ναι, ναι. Πολύ μικρός και... Να ρωτήσω, είχες αρχίσει να γράφεται πριν φύγει από μικρή... Όχι, όχι, πάντα, πάντα από το δημοτικό έγραφα. Εγώ έγραφα, καταρχήν ξεκίνησα με ποίηματα. Δηλαδή, πέρα από τις εκθέσεις μου, από αυτά που τα ψευτοδημαγηματάκια, εγώ έγραφα ποίηματα, δηλαδή ό,τι μου γέμιζε την καρδιά. Είναι ο παράδεισός μου η ποίηση. Ο παράδεισος της ψυχής μου. Ό,τι με συγκινεί, τη στιγμή, ξέρεις, η ποίηση είναι στη στιγμή. Πρέπει να το πιάσεις αυτό, να γράψεις, σε συγκινεί κάτι, σε προβληματίζει, σε... Τέλος πάντων, γεμίζει τον κόσμο στο εσωτερικό, γράφεις ποίημα. Το μυθιστόρημα, εγώ πιστεύω ότι είναι ένας κόσμος που δημιουργείς μόνος σου, είναι ένας, ο δικός ο κόσμος. Θέλω να γράψω ένα μυθιστόρημα. Θέλω να γράψω ένα κόσμο δικό μου, που δεν είναι πραγματικός, τον κάνω πραγματικό εγώ. Συμμετέχω, ακολουθώ τους ηρωές μου, γίνομαι ένα από αυτούς, για να μπορώ να το γράψω. Αλλά είναι ο δικός μου κόσμος, είναι ένας κόσμος ολόκληρος το μυθιστόρημα. Αρχή, μέση, τέλος. Να ρωτήσω, κάνατε κάποια... ή οι σπουδές σας σαν δασκάλα σας βοηθήσανε σε αυτό? Λοιπόν, τα ποίηματα δεν με βοήθησε κανείς, τα γράφω μόνιμο. Όσον αφορά το μυθιστόρημα, ήταν όνειρο, ήταν ανεκπλήρωτος πόθος. Δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα φύγω από τη ζωή χωρίς να γράψω. Έστω ένα μυθιστόρημα. Και όταν περνάνε τα χρόνια, ήρθε και ο κορονοϊός, σαν και δεν θέλω εγώ να πω ότι ο κορονοϊός με βοήθησε. Δεν μου αρέσει δηλαδή κάτι κακό να σε βοηθάει να κάνεις κάτι καλό. Δεν μπορώ να πω ότι το θετικό του κορονοϊού είναι αυτό. Όχι, δεν ήταν. Απλά είχες χρόνο. Ναι, τίποτα. Εντάξει. Αλλά δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Όχι, δεν το θέλω. Ήθελα πριν πεθάνω και έχω διανύσει αρκετό χρόνο από τη ζωή μου να το γράψω. Πίστεψα, λέει ο Ογκό, ότι τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει. Νομίζω κάπως. Άρα τώρα αν είναι δες... η σειρά της κυρίας Έλενας της Σοφιανού, της φίλης μου. Ναι. Που είναι και εκείνη συνταξιούχος, καθηγήτρια, ναι, αποδιευθύντρια. Προς το παρόν γράφει και κάνει τα εγκόμια, δηλαδή το δικό σου το βιβλίο, καταλάβατε. Κάνει τέτοια. Να της δώσουν να το διαβάσει. Ναι, κάνει τις κριτικές. Α, θέλω την κριτική της. Και όλο θέλει να κάνει και εκεί να κάτσει να βρει το χρόνο, να κάνει... Είναι δύσκολο, ειδικά σε μένα που είχα τρία παιδιά μόνη να δουλεύω πρωί-απόγευμα. Ιδιαίτερα με σχολεία, με ένα για πράγματα έκανα. Ήταν δύσκολο. Πήγα όμως σε δημιουργική γραφή, παρακολούσα σεμινάριο, εκεί διακρίθηκε ένα αδίγημά μου. Εκεί μου δώσανε, εκεί, μου είπα, το ένα, ας πούμε, μου είπαν ότι μπορείς, Μαρία, ξέρεις, όλα που έγραφα τους άρεσαν. Και ήταν ένα, άρθα τα καταφέρω. Άλλωστε αυτά είναι της ψυχής μου. Δηλαδή, η ηρωίδα μου ξεκινάει από την Κρήτη. Έχω πολλά πράγματα, είναι η εποχή της Χούντας, αναφέρεται μέσα αυτή, πώς οι παρεμβάσεις του κράτους. Έχω ματωμένες σελίδες για την Κύπρο, μέσα, γραμμένες, υπάρχει και αυτό. Άρα έχει και ιστορία έχει, μέσα. Ναι, λίγη, μικρή την ιστορία. Την κόμη της μοίρας και εκδόσεις αρμός. Ναι. Να το δείξω και λέω, να το δει ο κόσμος. Και ναι. Νομίζω και μεγάλο βιβλίο. Ναι, είναι 518 σελίδες. Έτσι να το... Ωραίες οι εκδόσεις αρμός, Ναι, είναι πολύ καλές. Ναι, στην κόχη της μοίρας. Εκεί φτάνουμε όλοι, τώρα δεν ξέρουμε ποιος θα καταφέρει. Θα νικήσει το πεπρωμένο, θα γίνεις αρχιτέκτονας του εαυτού σου, των ονείρων σου ή θα σε κερδίσει η μοίρα. Δεν το ξέρεις. Δεν το έχει γίνει. Α, θα το διαβάσεις. Θα το πάρεις, θα το διαβάσεις και θα μου πεις και τη γνώμη σου. Ναι, ναι.
Μ' αρέσει και το εξώφυλλο, έτσι. Ναι, είναι, βλέπεις... Σοβαρό, έτσι, σαν ηλεκτρονία. Κρέμεται από το να... Βλέπεις ότι δεν έχει αρχή και τέλος, δηλαδή... Είναι... Δεν έχει από πού να πιαστεί. Ναι, και ορίζεται, δεν ξέρουμε πού θα πάει. Αγώνας όμως. Αγώνας, μεγάλος από τους ηρωές μου. Κάνω ένα μεγάλο αγώνα. Για αυτά που είπα πριν, αλλά η ηρωίδα ξεκινάει, όπως είπαμε, περνάει σε πολλά μέρη της Ελλάδας, οπότε γράφει, υπάρχει μέσα πολλή κουλτούρα, ήδη έχουμε παραδόσεις, ξεφεύγει από τα γεωγραφικά πλάτη της Ελλάδος, γιατί πάει σε όλα τα λιμάνια, γιατί αναφέρεται στη ζωή ναυτικών, οπότε βλέπουμε τους ναυτικούς μέσα και έξω στα λιμάνια. Και έτσι δεν γράφει μόνο για την Ελλάδα, δηλαδή κάνει κύκλο το βιβλίο αυτό, κάνει ένα κύκλο της γης και καταλήγει, ναι, το πλανήτη, πάει σε πάρα πολλά μέρη. Και ζει η κοπέλα αυτή ένα κυνηγημένο, παράφορο έρωτα, με παγίδες, με τύχη, με. Αλλά είναι αγνός, στην πιο άγνη του μορφή το ζει. Τώρα δεν ξέρουμε πάλι που θα καταλήξει αυτός ο έρωτας. Μας βάζει αγωνία τώρα όμως. Δεν ξέρουμε που θα καταλήξει ο έρωτας, δεν ξέρουμε τι πλοκές, τι δολοπλοκίες, τι παγίδες, τι προδοσίες υπήρξαν μέσα και με ποιο τρόπο προσπαθούσαν να τα ξεπεράσουν αυτά. Είναι το μήνυμα δηλαδή, τον αγώνα που πρέπει να κάνεις για κάθε ωραίο, για κάθε στόχο σου. Είναι ένα από τα μηνύματα. Είναι γεμάτο μηνύματα μέσα. Αυτό καταλαβαίνω. Είναι γεμάτο μηνύματα. Αυτό καταλαβαίνω από την περιγραφή. Ναι. Θέλετε να μας διαβάσετε ένα απόσπασμα? Θέλω να διαβάσω, που δεν το έχω διαβάσει, για το Κυλικής. Γιατί έτυχε να υπηρετήσω. Έχω κάνει δασκάλα την ηρωίδα μου. Απλά επειδή και μόνο εγώ ξέρω το επάγγελμα και μπορούσα να το ψυχογραφήσω αυτήν, να δώσω στοιχεία, όχι δικά μου. Τα γεγονότα είναι φανταστικά. Αλλά τη τότε ζωή μέχρι σήμερα, γιατί ξεκινάει από το παρόν και έρχεται στο σήμερα το βιβλίο αυτό. Εγώ θα διαβάσω λοιπόν, να δείτε πώς ήταν τότε. Λοιπόν, δεν το έχω διαβάσει αυτό και θα το πω. Φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη, πήρε το λεωφορείο για το Κυλκής. Κάθισε στη θέση του εισπράκτορα, γιατί όλες οι θέσεις ήταν πιασμένες. Από το πλατή Μπαμπρίς του λεωφορείου κινηματογραφούσε ό,τι έβλεπε. Ένιωσε ευλογημένη, γιατί γνώριζε κομμάτια της πατρίδας της. Χόρτασε εικόνες στο ανήσυχο μυαλό. Ρίγησε από συγκίνηση για το καινούριο, το άγνωστο. Άκουσε τον οδηγό του λεωφορείου που συνομιλούσε ποντιακά με τους επιβάτες. Πολλές λέξεις ήταν τελείως ακαταλαμβαντίστικες. Τέντωσε κεραίες τα αυτιά της. Μιλούσαν γρήγορα, κοφτά, επιβλητικά, αλλά είχαν μια μαγεία, μια φιλικότητα. Τρώμαξε για μια στιγμή. Θεέ μου, τα παιδιά θα με καταλαβαίνουν. Πώς θα κάνω κατανοητό το μάθημα? Γρήγορα όμως σκέφτηκε πως και η Κρήτη έχει τις δικές της χαρακτηριστικές λέξεις, τη βαριά συρτή προφορά, αλλά δεν στάθηκε εμπόδιο στην επικοινωνία της με τον άλλο κόσμο. Μόλις είπε πως διορίστηκε δασκάλα στον ομό και πως είναι από την Κρήτη, το πρόσωπό του έγινε ήλιος φωτεινός. Ρόδισαν πιο πολύ τα μαγουλά του. Έφεξαν τα μάτια του και η φωνή του άλλαξε. Έγινε πιο ζεστή, φιλική, εγκάρδια, κατανοητή. Έχουμε, κορίτσι μου, πολλά κοινά με την Κρήτη εμείς οι Πόντιοι. Έχουμε Φιλότιμο και Μπέσα. Έχω αληθινούς φίλους κριτικούς που σκιάζονται για μένα. Αγνή και θαυμαστή ενή η κριτική. Να πάει στο χωριό. Νομίζω τώρα ότι εδώ αυτό που λες με τους πόντους και τους κριτικούς συμφωνώ. Εμένα ο μπαμπάς είναι πόντους, η μαμά είναι κριτική. Α, καλά τώρα, εντάξει, δεν είναι τυχαίο που συναντηθήκαμε. Ναι, ο μπαμπάς πόντους, η μαμά κριτική. Αυτή έτσι, είναι ο τέλειος συνδυασμός. Ναι. Και όντως έχουν πάρα πολλά κοινά. Εγώ λέω ότι έχω παντρέψει την αρσενικιά με τη θηλυκιά λύρα. Η ποντιακιά λύρα παίζει πιο βαριά, είναι η αρσενικιά. Η θηλυκιά είναι η κριτικιά. Είναι πιο γλυκιά, πιο, ναι. Και βέβαια έχω φτιάξει ένα τέτοιο που λέω πόντι και κριτική γίνανε ένα και φτιάξα την Ολυμπιάδα. Α, τι ωραίο, μπράβο, εδώ χειροκροτάω. Ναι, γιατί όντως μοιάζουν, πάρα πολλά μοιάζουν. Σε πολλά, δηλαδή πολλά πράγματα είναι. Εγώ πολλά κοινά βλέπω που τους ζω και τους δύο. Και ναι. Στα ήθη και στα έθιμα και στους χορούς και... Ναι, μοιάζουν. Εγώ τα χόρευα και τα χορεύω πάρα πολύ. Και τα ποντιακά. Ναι. Τα κριτικά. Όλα.
ποντιακά, ναι. Γενικά τα παραδοσιακά. Τα ποντιακά μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι, ναι, και εμένα μου αρέσουν. Και λατρεύω όταν στην Κρήτη τύχει, γιατί και εμείς τιμούμε τους πόντους όταν έρχονται και σε κάποιες συγκεντρώσεις. Ωραία, εγώ έχει τύχει και έχω βρεθεί σε εκδηλώσεις που άκουγα. Ήμουνα στην Πάρο, που γίνεται ένα φεστιβάλ κάθε χρόνο. Ο Γαμπριγεράκης ήταν που το έκανε και είχαμε πάει με το Σύλλογο Κρητών και είδα. Παίζανε συγχρόνως ποντιακιά και αυτό το πάντρεμα να τις δεις και τις είναι δύο φοβερό. Λίγες, είναι συγκινητικό. Να παίζουν μαζί. Εγώ σου λέω λατρεύω να τύχει ποντιακό χορό, να τύχει να παίξουν κάτι ποντιακό και να χορέψω στην Κρήτη. Την αγαπώ πολύ. Ναι. Γενικά αγαπώ τα μέρη που πέρασα και τη Μακεδονία πάρα πολύ, τη λάτρεψα. Είναι να διαβάσω αγαπώ. Κάτι για το... Ναι, είναι φοβερή. Να διαβάσω κάτι έτσι, γιατί επειδή δεν τα έχω διαβάσει αυτά. Βέβαια, εννοείται. Για το χωριό που πήγε αυτή η δασκάλα. Αυτά τώρα είναι εμπειρίες δικές μου, αλλά μετά γίνεται παραμύθι το βιβλίο, δεν είναι μυθολογία. Ρε παιδί μου, ναι, ήθελα να το κάνω αυτό. Εγώ ήθελα. Τώρα μπορώ να περιγράψω, έχω πάει στην Ιταλία και αυτά που έχω δει θα περιγράψω και θα βάλω τον ήρωα. Το δε... Αυτό εννοείται, άμα δεν έχει εικόνα. Το πρώτο βιβλίο πρέπει να γράψει με εικόνες. Το δεύτερο που έγραψα, Σφουγγάρια της Λύσης που θα βγει τώρα. Δεν υπάρχω εγώ. Καθώς. Είναι τελείως. Όχι, όχι, όχι. Είναι τελείως μυθογραφικό. Αλλά ήθελα έτσι αυτό το βιβλίο, αυτό το συγκεκριμένο, να βάλω κομμάτια όχι από τη ζωή μου, από τις εμπειρίες μου δηλαδή. Από την εμπειρία. Ναι. Θα πω κάτι για το χωριό και τα αφήνουμε. Το, λέει, ναι, το παλιό χωριό. Α, το χωριό που θα πάτε Δεσποινής είναι νεόκτιστο. Το παλιό ήταν χωμένο στο βουνό, κινδύνευε από λύκους, αλεπούδες, αγριογούρνα. Και έτσι το καινούριο κτίστηκε πιο χαμηλά. Δεν είχε ακόμα ρεύμα και θα δυσκολευτείτε, αλλά σύντομα θα ηλεκτροδοτηθεί. Έτσι ήταν. Δεν πειράζει κύριε Πτιορτά, και εγώ με το λιχνάρι έμαθα τα πρώτα μου γράμματα. Σε αυτό το μικρό χωριό πλάστηκε και άλλαξε η ζωή της. Γνώρισε τον αγώνα της επιβίωσης, τη στέρηση της πατρίδας, την αμέριστη φροντίδα του παππού και της γιαγιάς. Στα εγγόνια τους, τα περισσότερα παιδιά στερούνταν την αγκαλιά των γονιών τους. Είχαν πάει μετανάστες στη Γερμανία, μιας και ο τόπος τους ήταν φτωχός και άγωνος. Η Μυρτώ ένιωσε βαρύ το καθήκον της. Ένιωσε την ανάγκη η αγκαλιά της να γίνει μεγάλη, πλατιά, πολυδιάστατη. Ας ήταν μόνο 21 χρονών. Η αγκαλιά της έγινε μάνας, δασκάλας, κοινωνική λειτουργός προστάτησας. Αυτά. Και μπορώ να πω, επειδή μίλησα για έρωτα και... αγάπες, χάθηκαν αυτοί οι ήρωες τέλος πάντων και θα αναφέρω, αν θέλετε, λέω και αυτό το τελευταίο, επειδή έχει μέσα και ποίηματα, θέλετε να διαβάσω ένα ποίημα, ναι, ναι. Αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο πιο πάνω και θα γράψω και ένα ποιηματάκι που το έγραψε, λοιπόν, κάτσε στο κατά... Δεν έχετε εκδώσει κάποια συλλογή ποιημάτων σας? Όχι, αλλά έχουν γραφτεί σε... αυτά, σε περιοδικά, α, πάρα πολλά και σε εφημερίδες. Και τώρα στο Ροδάμαθι διακρίθηκε ένα μου ποίημα Σάλτα Δελφίνη για την Κρήτη. Mm. Και ένα άλλο, το ανυπεράσπιστο της φύσης. Μιλάει για την κλιματική αλλαγή. Είναι κάποια. Είναι πάρα πολλά περασμένα σε βιβλία. Σε περιοδικά δηλαδή και εφημερίδες. Κάθισε στο κατάστρωμα του πλοίου. Ο ήλιος αργόσερνε το φορτίο των ακτίνων του στη δύση και έβοφε με τα χρώματα του κόκκινου τη θάλασσα πέρα στον ορίζοντα. Έμοιαζε να γονατίζει, να την προσκυνά, να την ευγνωμονεί για τις αγάπες που σμίγει. Η εικόνα του αγαπημένου της γυρόφερνε με λακτάρα στο μυαλό. Μέσα, στην άβγαλτη ζωή και στα αθώα όνειρά της, ένιωθε το βάθος της καρακιάς που σημάδεψε η αγάπη της για εκείνον. Άρχισε πάλι να γράφει στίχους, έτσι για να μαλακώσει αγωνία και να ιχνογραφήσει το σκοπό του ταξιδιού της. Ένα ανθάκι για σεμί ξεχώρισε μέσα στο πύκνο με το φράχτη. Τόδε η χρυσή αυγή, του ήλιου η αχτίδα και του δώσε γλυκό φιλί αθάνατης αγάπης. Το κλείσε μέσα στις ψυχής στα δύναμα φυλάρια για να το κάνει φυλακτό και πάντα την αγάπη να κρατάει. Ζήλεψαν τότε και είπαν τα άγρια κλαδιά. Δεν μπορεί παράδεισο ο φράχτης να έχει. Το σπρώξαν με μανία στα ξερολίθια του χειμώνα, 41 χρόνια, διώχνοντας την ακτίδα, αλάργα μη την βρει. Κι ήρθε τ' Αυγούστου αχνά μια μέρα, από μια ράγα, η χρυσή ακτίνα πάλι λαμπερή, για να του πει πως η αγάπη δεν εχάθη.
λαχτάρισε πολύ το γιασμί, βούρκωσε και άνοιξε από χαρά τα πέταλά του. Ψέλισε τα κρυμμένα λόγια και είπε: «Τούτη αγάπη θα υπάρχει αιώνια. Έστω κι αν η μοίρα άλλα είχε ορίσει, την αγάπη τούτη ποτέ δεν θα νικήσει». Έτσι. Αυτό. Και τι ωραίο, την αγάπη τούτη ποτέ δεν θα νικήσει. Η μοίρα. Ναι. Η μοίρα μπορεί να σε χωρίσει, αλλά δεν μπορεί να σου βγάλει κάτι από την καρδιά σου. Γέννη. Ε? Όχι, η αγάπη δεν τελειώνει, δεν μπορεί. Γενικά τα συναισθήματα δεν μπορεί κανένας να τα σταματήσει. Μόνο εαυτό. Ναι, μόνο εαυτό. Κανείς δεν μπορεί να σου πάρει. Όπως λένε ότι τα όνειρα δεν μπορεί κανείς να μου τα κλέψει. Αν τι άλλο μπορώ να ονειρεύομαι. Ναι. Αν και τώρα κάπου με τον τρόπο τους τα κλέψανε τα όνειρα στους νέους μας. Αυτό. Αυτό ισχύει πέρα για πέρα. Γιατί το βλέπω, εγώ το βλέπω από τα νέα τα παιδιά. Από τα παιδιά. Κι εγώ. Από την ανασφάλεια. Εμένα ο γιος μου είχε σχολή χορού, Παύλος. Και δύο χρόνια με τον κορονοϊό τέλειωσε η ζωή τους. Δηλαδή. Μπορείς να φανταστείς δύο χρόνια να μην έστει κανείς. Και άμα δεν έκανε και αυτό που είπες ότι έκανε έτσι με την τηλεόραση, με το... Το Dance with the Stars. Ναι. Ναι. Θα ήταν τελείως βαλτωμένος όπως ήταν άλλες... Δηλαδή... Ναι, αλλά και αυτά γίνανε πριν, οπότε βάλτωσε και το dance στον κορονοϊό. Ναι, αυτά ναι, έγιναν ναι. πριν. Όλα, τώρα άνοιξαν πάλι. Τώρα άνοιξαν, ναι, κάνουν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι βλέπεις τα παιδιά και σου λένε, δηλαδή... Τώρα, αφού την άλλη φορά λέω, μάλλον με κοροϊδεύουν τώρα, με βρήκανε μικρή και με δουλεύουν τώρα. Η ανιψιά μου τώρα 15 χρονών, τα ανιψιά μου 15, και μου λέει ένας μου ανιψιός, τα έχω λέει με τον τάδε, με ποιο τάδε τα έχει. Λέει, δεν υπάρχουν λέει πια. Δεν κάνουμε εμείς, λέει, δεν είμαστε κατά του σεξ, δεν κάνουμε πια σεξ, αγαπιόμαστε, είμαστε. Κάτι τρελά πράγματα μου λέγανε. Και η τάδε τα έχει με την τάδε, και ο τάδε τα έχει με τον τάδε. Και λέω τώρα, εγώ στην αρχή νομίζω ότι με κοροϊδεύουν. Και σου λέει αλήθεια. Μετά μου λέει μια άλλη μάνα, όχι μου λέει, έτσι είναι. Τώρα τα παιδιά έχουν αλλάξει, είναι πως ήταν η ήμο, ξέρεις, τώρα έχουν γίνει οι αντισεξ, ξέρω εγώ, ότι δεν κάνουν ναι, σεξ, αλλά αγαπιόμαστε και έχουμε σχέση. Και ναι, εγώ τα έχουμε το Θωμά, η ανομαλία ο Γιώργος είναι στο... το Θωμά, ναι. Η ανομαλία είναι στο ύψος της όμως. Και αυτά είναι φυσιολογικά τώρα, και εγώ τα ακούω και μου έρχεται τρέλα. Και πιάνει να ανοιξιό μου, τι είναι αυτό που μου και γελάει και μου κοροϊδεύει κι αυτή. Τι λέω, με κοροϊδεύετε, δηλαδή, ή με κοροϊδεύουν, λέω, ή. Και όμως ναι. μου λένε κάτι μάλλον, σε άλλε, όχι. Δηλαδή, έτσι είναι, τα παιδιά έχουν αρχίσει και έχουν αυτές τις πεπιθήσεις. Δηλαδή, είναι, και, είναι μια καινούργια αυτή, πώς τα νεήμω, που είναι η αντισεξ. Δηλαδή, ότι δεν πιστεύουμε στον έρωτα, δεν πιστεύουμε στο. Γι' αυτό μιλάω για αξίες εγώ, ναι. ότι πρέπει να επανέλθουμε. Πρέπει να στηρίζει η οικογένεια σωστά. Αλλά είναι δύσκολο και ευθύνες ο γονέας. Το έχω πει πολλές φορές και το ξέρω. Λείπουν οι γονείς σε αυτά τα σπίτια. Λείπουν οι γονείς. Λείπουν οι γονείς, κάνουν λεφτά, αφήνουν την Φιλιππινέζα που θα δώσει το παιδί μια άλλη κουλτούρα. Και πολλά δεινά. Ναι, μπορεί να μην είναι και η Φιλιππινέζα από εκεί αρχές. Δεν μιλάμε για Φιλιππινέζα, μιλάμε γενικά για τον ξένο άνθρωπο. Μπράβο, ναι, όλο αυτό έχει αλλάξει. Είχα πάει να βγάλω ταυτότητα στο αστυνομικό τμήμα και πιάνω την κουβέντα με την αξιωματικό και μου λέει: αν ήξερες πόσα κοριτσάκια έρχονται εδώ να αλλάξουν την ταυτότητά τους, να γίνουν μουσουλμανάκια. Φεύγουν και έρχονται οι γονείς και τα ζητάνε εδώ και τα ψάχνουν. Κοριτσάκια τώρα 16-17 χρονών τα έχουν φτιάξει με Πακιστανού ή με Παλαιστίνου ή με τέτοια. Και αλλάζουν την ταυτότητά τους από ορθόδοξα, σηκώνονται και φεύγουν. Αυτά όμως δεν βγαίνει επιλογή. Δηλαδή, αυτά που βλέπουμε είναι το 1%. Δεν ξέρετε, είναι μια κοπελίτσα τώρα στη Νέα Σμύρνη. Την είχαμε χάσει τώρα, είδα που τη βάλαμε εδώ εμείς στο σταθμό, το κοινοποιήσαμε χθες, ότι βρέθηκε εν τέλει στο μαραθώνα καλά. Πόσα κοριτσάκια ερωτεύονται. Άλλο δαπούς. Που είναι με άλλες όμως κουλτούρες. Ναι, αυτό είναι το κακό. Και μου αλλοξοπιστούνε. Δηλαδή είναι αυτό με πονάει εμένα. Ήρθες ρε φίλε εδώ, γίνε και ορθόδοξος. Γιατί πρέπει εγώ να γίνω μαμάρθωνος, δεν το κατάλαβα. Γιατί πρέπει εγώ να κατεβάσω την εικόνα μου επειδή μπήκες εσύ μαθητή στην τάξη. Εσύ θα προσαρμοστείς εμένα. Γιατί εγώ τα πάω εκεί, μου λένε βάλε μαντήλα. Άρα πρέπει η δημοσιογράφος, λέει μια Αμερικάνα. Και τη είπε ο Ντοργάδο, ξέρω, δεν ξέρω, σε συνέντευξη, αν δεν μπορώ για μαντήλα.
Γιατί εγώ εκεί πρέπει να προσαρμοστώ και εσείς εδώ δεν προσαρμόζεστε. Είναι πολύ λάθος αυτό. Πρέπει να αγαπάμε λοιπόν την πατρίδα και την ιστορία μας. Και να μάθουμε. Αληθινά όμως να την αγαπάμε. Να ανοίξουμε τα τέτοια, να δούμε τι σημαίνει δημοκρατία. Γιατί εμείς τώρα δεν έχουμε δημοκρατία. Αυτό δεν είναι η δημοκρατία που έχουμε. Αυτό είναι αποφασίζω και διατάζω. Ελευθερία. Κάνω ό,τι θέλω, πουλάω ό,τι θέλω, σε πουλάω, σε αγοράζω, φέρνω ό,τι θέλω εδώ. Χωρίς να ρωτήσω, χωρίς να υπάρχει δημοψήφισμα, χωρίς να υπάρχει κάτι. Με ποιο δικαίωμα δώσαν όλες τις παραλιακές τους Κινέζους. Έτσι δεν είναι. Και πεθαίνουν τα παιδιά και βλέπεις το δικό σου το παιδί. Εμένα το παιδί μου είναι μακριά, είναι στην Κύπρο. Και τα δύο παιδιά και ο Κωνσταντίνος και είναι και τα δύο μακριά. Και τα δύο μου παιδιά είναι Κύπρο, δεν είναι εδώ. Τα παιδιά είναι μακριά δηλαδή. Φεύγουν τα παιδιά, δεν είναι. Φεύγουν πάρα πολλά παιδιά. Κατά ανάγκη, άλλο κάτω όλα πάρα τα Ελληνόπουλα έχουν φύγει στην επαρχία, στο εξωτερικό. Πολλά παιδιά. Πολλά. Και βλέπεις και έρχονται τα ξένα παιδάκια και δουλεύουν. Θα πεις και αυτά την ομοφυσικούλα, εγώ δεν σου λέω. Ναι. Αλλά πού. Και αυτά, αυτός ξέρει γιατί έρχονται. Ξέρουμε γιατί. Τις δυσκολίες της πατρίδας τους και να έρθουν εδώ. Το θέμα είναι να σέβονται τον τόπο μας. Να μην προσπαθούν να μ' αλλάξουν. Εμένα αυτό με έχει πειράξει. Δηλαδή στη Γαλλία, εμένα μου αρέσει που η Γάλλη είναι παράξενη και σου λέει: εγώ θέλω στη Γαλλία να μιλάς γαλλικά. Και εγώ θέλω στην Ελλάδα να μιλάς ελληνικά. Δηλαδή το δέχομαι αυτό. Καλά κάνουμε. Ναι, μα όταν εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε και εμείς οι ίδιοι δεν μιλάμε ελληνικά πολύ καλά. Καθόλου καλά δεν μιλάμε. Προσπαθούμε, όχι μόνο δεν μιλάμε καλά ελληνικά, ενώ δηλαδή χρησιμοποιούμε ξένες λέξεις που μας αρέσει. Μου λες τι κάνεις και θα σου πω ας πούμε ότι το αποκάμψω, συγγνώμη. Έχω εκπομπή. Μου λένε, συγγνώμη. Το πουκάμισο είναι ιταλική λέξη. Η πόρτα είναι ιταλική λέξη. Ελληνική είναι η θύρα. Ελληνική είναι το ένδυμα. Έχουμε πολλές λέξεις. Έχουν περάσει και πολλοί από εδώ. Έχουν αφήσει τα χνάρια τους. Εντάξει, ναι. Θα πεις και σε εμάς πώς και εμάς. Και έχουν πάρει όμως και ελληνικές και χρησιμοποιούν ελληνικές λέξεις. Ναι, εγώ πήγα στην Τινησία και έβλεπα Οδυσσέας, Ποσειδώνας και τέτοια. Ναι, έχουν πάρει και από εμάς λέξεις. Αυτό δεν είναι κακό. Είναι... Άλλα είναι τα κακά. Τα κακά είναι αυτά που είπαμε την ηθική. Που θέλουν και καλά να μας αλλάξουν. Εμείς δεν θα αλλάξουμε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε βάσεις. Πρέπει να έχουμε βάσεις να μην αλλάζουμε ούτε εμείς τα παιδιά μας. Και να ξέρουμε, καταρχήν πρέπει να έχεις. Σε λένε φασίστα, σε λένε ελληνιστή. Ναι, λένε... πρέπει να έχεις όμως. Δηλαδή να μπορείς. Οπισθοδρομικό, σε λένε. Όχι. Άμα είσαι επιχειρήματα, σωστά. Προσπαθείς. Να αγωνιζόμαστε. Να λέμε. Ναι, και να πράττουμε. Να μιλάμε στα παιδιά. Και να πράττουμε, ναι, και να πράττουμε. Το θέμα είναι. Το έργο δείχνει τον άνθρωπο. Δηλαδή. Ναι, η πράξη σου. Η πράξη σου. Πιστεύετε ότι φταίει λίγο το ότι η μαμά έφυγε τελείως από το σπίτι. Δεν έχει αγωνία. Εγώ βλέπω την κόρη μου πόσο τι αγωνία έχει να τρέξει σπίτι της για να ασχοληθεί με τα παιδιά της. Και το κενό της δημιουργεί θέμα. Άμα θες να ασχοληθείς με τα παιδιά σου, βέβαια. Εγώ άκουγα και από μία. Ποια ήταν η Αλμπέρτη, ήταν που έλεγε ότι είχα τύψεις που δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ με τα παιδιά μου. Και εγώ έχω τύψεις. Είχα τύψει. Και... Δόξα τω Θεώ που γίνανε καλά. Αλλά είχα τύψει γιατί δούλευα πρωί-απόγευμα για να ήμουν μόνη. Και εγώ έχω τύψει ότι δεν μεγάλωσα παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν γονείς χωρίς τύψεις. Ότι δεν έχουμε κάνει λάθη. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει γονέας που δεν έκανε λάθη. Δεν το πιστεύω. Και τώρα που έχω γεννήσει και έχω μεγαλώσει και να τα ξαναγεννούσα τα παιδιά μου, νομίζω πάλι να έκανα λάθη. Ναι. Λάθη έτσι. Δεν κάνουν οι γιαγιάδες. Το λες τώρα αυτό στη... Το λέω γιατί αγαπάς και δίνεις τα πάντα. Ναι, τώρα άκου τώρα να δεις ένα παράδειγμα. Και δεν μαλώνεις, ενώ το παιδί σου το μαλώνεις, δηλαδή το παιδί σου του βάζεις. Ενώ στο κοντό. Καλέ, στη μάνα μου τώρα, εγώ και η αδερφή μου, τους έχουμε κάνει αυτό γιατί εμάς μας είχε με κοντό μαλλί εκεί. Και βλέπω τώρα τις ανιψιές μου, μα όλες και οι τέσσερις, αφού εγώ το έχω αχ, γιατί με είχε αγορίστικο μέχρι την πρώτη γυμνασίου. Την μαλλί μπούκλα, λέω καλά αυτόν, ό,τι τρίχες δεν τις ηχαίνεσαι. Τις δικές μου τρίχες ηχαίνε όσο να και μου τα έπρεπε. Α, εμένα όμως το μαλλί σου είναι
ο μπαμπάς μου το μαλλί σου είναι ο... Η αρκοντιά σου και ο πατέρας. Και είχα πλεξίδες εγώ μακριά. Και μας έτσι έκανε. Πλεξίδες είχα. Και εμένα στο όλα γυμνάσιο, τα χρόνια, μέχρι 20... Πλεξίδες και τέτοια στο γυμνάσιο. Για να μην όχι, μοιραία πλεξίδες. Μην πέφτουν οι τρίχες, αυτό έλεγα. Όχι, για να είσαι σεμνά και δημένα. Τώρα βλέπω, μου είχε τις ανιψιές, μου λέω αυτές τις τρίχες δεν τις ηχαίνες, άλλο αυτό που λέει. Και έχουν και πλούσιο μαλλί όλα μου τα κοριτσάκια. Και τις πια... Λέω αυτές τις τρίχες δεν τις ηχαίνες, μαμά. Σε αυτές πώς άφηνες και κάθονται στα καλά σου έπιπλα και εμένα ήθελες να πετάω. Αν γινόταν να πετάω στο σαλόνι, ποιο σαλόνι. Δεν υπήρχε σαλόνι, το βλέπαμε μόνο. Ήταν έτσι. Πετάγαμε εμείς στο σπίτι, δεν έπρεπε να πατάμε. Τώρα έτσι, τα εγγόνια τις κάνουν. Ναι. Καλά λέω στα τώρα. Εγγόνια, εδώ... Τα εγγόνια σ' ακούνε κιόλας. Δηλαδή, αν ξέρεις. Πώς να σου το πω. Να έχεις κουβέντα μαζί τους καλή και να πας. Είναι απίθανα. Η κόρη του αδερφού μου είναι μικρή. Η κόρη, ναι, η 15χρονη. Είναι η αδυναμία της η μάνα μου. Τη λέω είσαι ιστερικιά, παιδί μου, είσαι χαζό. Το γιο μου μια φορά μικρό του λέω παιδί μου είσαι καλά. Σου δίνει ανάποδε η γιαγιά και θες να πας με τη γιαγιά και δεν θες να πας μαζί και θες να πας. Η γιαγιά μου λέει είναι αστεία. Ναι. Έχει πλάκα. Εμένα... Η γιαγιά μπορεί μου λέει να μου δώσει το χαστού και λέει πλάκα. Δηλαδή τη διασκεδάζουν, τη γλεντάνε. Πώς να σου το πω. Τη γιαγιά, ναι. Η ανιψιά. Εγώ τώρα μου... πάω τρίδαρο και με παιδιά. Καλύτερη τη φίλη. Όλα τα κομμενικά. Όλα την πριν μαζί με του φίλου την έχει βγάλει στο YouTube. Την έβαλαν επίτηδες με έναν άλλον να κάνει ότι τη μαλώνει και έγινε view και την παίρνει το Μέγκα, το παλικάρι που το ανέβασε στο Instagram και λέει να το ανεβάσουμε και κάνει εκείνος όχι. Λέει γιατί εντάξει θα θυμώ, γιατί είναι με τη μαμά μου φοράει μια βράκα έτσι ξέρω εγώ και μαλώνει την ελευθερία αλλά το κάνουν επίτηδες. Α, το κάνουν έτσι. Ναι, για να το ανεβάσουν στο... Και έχει γίνει βιού και τέτοια και τέτοια. Κάποιοι από κάτω λένε «Α, βία, λέει, θα την πάμε». Άβρισκε και τον πελά μου μάνα τώρα. Και δεν με περιμένει. Κάθεται και παίζει όμως. Κάθεται μέχρι τις μία. Εμένα δεν μου τα έκανε αυτά. Ενώ στην ελευθερίτσα θα κάτσει πέρα-πέρα, ξέρω εγώ, μακριά, να την παρακολουθεί μία η ώρα, μία η ώρα. 12 η ώρα, 12 η ώρα. Έχει γίνει ένα με τους φίλους για να την έχει. Δηλαδή, θέλω να σου πω... Από κοντά, αλλά και η μικρή πεθαίνει για τη γιαγιά της. Ναι. Όπως και ο γιος μου. Όπως και η κόρη της αδερφής μου. Καλά λέω, σας πιάνε από τα μαλλιά σας. Είναι αστεία η γιαγιά. Η γιαγιά είναι αστεία, η γιαγιά είναι αστεία. Και ότι την αγαπάνε τη γιαγιά. Ναι. Του παιδιού μου το παιδί είναι δύο φορές παιδί. Δίνεις εκεί διπλή αγάπη. Εγώ έχω την εγγονή μου, είναι 9 χρονών, τώρα τρίτη, αλλά από τότε που έγραψα το βιβλίο αυτή ζήλεψε. Όχι ζήλεψε. Απόρρισε, θαύμασε που με είδε παρουσίαση, έκανα στο YouTube τότε ήταν ο κορονοϊός και δεν μπορούσαμε. Ναι. Και με είδε και μου λέει θα γίνω αυτό που είσαι τώρα. Λέω πώς θα γίνεις. Θα ζωγραφίζω εγώ και θα κάνω, και τι κάνει τώρα, μόλις με δει, κάνει μια ζωγραφιά και από κάτω γράφουμε παραμυθάκι, ξέρεις. Ξέρεις τι ωραίο είναι αυτό. Είναι αυτό που τις κάνεις. Λοιπόν, μου λέει, γιαγιά, έλα να γράψουμε το βιβλίο μας. Με περιμένει από τότε. Να σου πω κάτω, και τώρα θα βγάλεις μετά ένα παραμύθι έτσι και θα έχεις εκμεταλλευτεί. Πολλά έχουμε. Πάρα πολλά. Ναι, το τετραδιάκι. Να τα μαζέψεις και να τα φτιάξεις. Έχω εγώ με τους μαθητές μου κάνει τέτοια βιβλία κάθε χρόνο. Αλλά και το βλέπεις και ζωγραφίζει, λέω, για ποια ζωάκια να κάνουμε τώρα. Που λέει δύο ζωάκια. Αρχίζουμε μια φορά, μια προτασούλα από κάτω. Πάμε στην άλλη σελίδα. Ζωγραφίζει. Ξέρεις τι ωραίο είναι αυτό. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το έκανα με τα παιδιά μου. Δεν είχα χρόνο. Και φτιάχνουμε τετραδιάκια, ναι. Και τώρα με περιμένει 28 το Οκτώβρη. Δεν ξέρω τι θα έχει σκεφτεί. Θα ζωγραφίζει και θα γράφουμε. Ξέρεις τι ωραίο είναι. Ναι, είναι... Μία εγγόνα έχετε. Μία εγγόνη και ο εγγονός μου είναι τρίτη γυμνασίου. Α, αδερφάκια. Ο γιος μου δεν έχουν ακόμα. Παντρεμένος, δεν έχουν ακόμα παιδί. Περιμένουμε. Ναι. Και η άλλη είναι ελεύθερη. Εντάξει, να τα χαίρεσαι και τα τρία τα παιδιά καλότυχα. Αυτό δεν το λέγαμε. Λέγαμε να είναι γερό. Δεν θυμάμαι να έλεγα τυχερό. Ενώ είναι το πρώτο πρέπει να λες. Καλότυχα, να έχουν καλή τύχη. Ναι. Καλή τύχη να λες χρόνια υγεία. Πολλά. Πρόσεσαι και καλά. Τύχη, υγεία. Καλότυχα, εγώ ναι. Το λέω αυτό. Τα χρόνια πολλά δεν χρειάζονται. Σκέτα. Πρέπει να έχουν. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τι να το κάνει να είναι όμορφο το παιδί και να μην έχει τύχη, ή να είναι έξυπνο και να καλή, θέλει και την τύχη του. Πρέπει ναι. Να έχει καλή. Μην κοιτάς τα ίσια οδήγηση. Της πόδια, την ίσια της τύχη να κοιτάζεις. Μπράβο. Έλεγε η γιαγιά και η δικιά μου.
Ναι. Μην κοιτάς την ομορφιά. Γιατί πόσες την όμορφες τύχη. Κοπέλες τις έχει πάει. Συνήθως έτσι μάτια. Γίνεται. Οι όμορφες ειδικά... δεν. Οι όμορφες δεν. Ναι. Έτσι πάει, έτσι. Ναι. Δεν πειράζει όμως. Εντάξει. Έτσι πάει. Είναι. Ωραία, άρα είναι το πρώτο παιδί μυθιστόρημα. Το πρώτο μου και αγαπημένο μου παιδί μυθιστόρημα. Έρχεται το άλλο σε 2 μήνες, δηλαδή το επεξεργάζονται. Ωραία, άρα με τον καινούριο χρόνο... Θα έχουμε και το αδερφάκι του. Ωραία, άρα θα κάνουμε μια παρουσίαση μετά. Βεβαίως. Έτσι. Και έχω και το οδήγημα αυτό, σας είπα, στην λογοτεχνική πρωτοχρονιά που θα γραφτεί. Και κάτι ποίηματα, μια συλλογή ποίηματων. Το ετοιμάζω δηλαδή. Α, ωραία. Και άρα τώρα... νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε Φεβρουάριο. Θα τα ξαναπούμε. Ναι, και του χρόνου, δεν ξέρω αν θα έχω καταφέρει, να έχω γράψει, κάνω ένα βήμα δειλό, στο ιστορικό να γράψω για κάποιο μακεδονομάχο κριτικό, ένα μυθιστόρημα, αλλά και δίηγη, ένα Γεώργιο Καμιλάκη. Και θέλω να γράψω την ιστορία αυτή του μακεδονομάχου. Είναι πολύ σπουδαία. Έχει το άγαλμά του εκεί στη Μακεδονία. Άρα πρέπει το να σήκωσαν το... πολύ. Ναι, ναι, και θέλω να γράψω αυτό. Δηλαδή να κάνω αυτό. Είναι δειλά και ταπεινά και με φόβο. Γιατί τα ιστορικά έχουν. Είναι άλλο και άλλο το μυθιστόρημα. Εδώ γράψω ό,τι θέλει. Γιατί εκεί πρέπει να ψάξει, να βάλει την. Μα ψάχνω Μακεδονία. Σε αυτό. Θέλει έρευνα. Σε αυτό ξέρει τι ψάξιμο έκανα να βρω τα λιμάνια όλου του κόσμου που εγώ δεν έχω βγει με καράβι έξω από την Αθήνα, από την Ελλάδα. Ναι. Σε αυτό, στην κόκκι τη μοίρα. Έκανα πολύ ψάξιμο, γιατί γράφω πολλά πράγματα και κουλτούρα του έξω κόσμου, όλων των σπουδαίων λιμανιών, αφού ήταν ναυτικοί, ταξίδευαν και εκείνη έχει κάνει ταξίδια. Να κάνω λοιπόν την ηρωίδα μου να ταξιδέψει και να μας γράψει τι και τι, έκανα έρευνα. Όπως τώρα που γράφω το άλλο Σφουγγάρια της Λίδης. Πήγα να ξεκινήσω από την Αμοργό. Μου ήρθε όμως Κάλυμνος. Οπότε γράφω ένα ήρωά μου ότι ήρθε από Κάλυμνο, χωρίς να έχω πάει ποτέ Κάλυμνο. Η Κάλυμνο όμως βγάζει τα σφουγγάρια, καλά ναι, όχι, μα δεν το ξέρω θα γράψω σφουγγάρια. Ξεκίνησα μια ιστορία να γράψω. Λοιπόν, πού να τους βάλω, από ποιο μέρος, να βάλω τον ένα από εδώ, από το άλλο από εκεί. Και πήγα να γράψω Αμοργό και όμως μου γράφω Κάλυμνο. Οπότε εγώ έκανα μεγάλο διάβασμα, δηλαδή μελέτη, για να δω όλα αυτά από την ιστορία και να μπορέσω να τα καταθέσω στο άλλο βιβλίο. Αν δεν διαβάσεις. Όχι να αντιγράψεις, να πληροφορηθείς. Ναι. Πληροφορίες. Αν δεν πάρεις πληροφορίες. Είναι, δηλαδή κάλυμνο, το μυθιστόρημα. Τι αρχαία έχει κάνει. Ναι, να βάλεις τα βιβλία πρέπει να έχουν εικόνες ζωντανές. Πρέπει να έχεις χαρακτήρες, ας πούμε, να χτίζεις χαρακτήρες που να τραβάνε τον άλλο. Να έχουν αντιθέσεις. Να μπορείς οι χαρακτήρες, οι εικόνες να είναι ζωντανές. Να κάνεις τον άλλο να συνειδηπορεί. Για να τον κάνεις όμως να συνειδηπορεί με τους ήρωες και να τους ακολουθεί, πρέπει να του δίνεις πληροφορίες, να μπαίνεις στο πνεύμα. Έτσι. Πώς. Και εγώ πιστεύω ότι τα πετυχημένα βιβλία αυτά είναι. Πήρα ένα μυθιστόρημα, έτσι ψηλοαστυνομικό ήταν, που ήταν στην εφημερίδα δώρο. Α. Προσπάσω να το διαβάσω, πάω να διαβάσω το ένα κεφάλαιο, διαβάζω το δεύτερο. Δηλαδή, έχω μείνει στο τρίτο κεφάλαιο, τώρα το κατέβασα. Α, τι έκανα τώρα, επειδή δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι το βιβλίο. Πήγα στη μέση, πήγα και στο τέλος, κατάλαβα τι γίνεται και το έδωσα κάτω στη θεία μου να το διαβάσει. Βαρέθηκα. Με κούρασε. Δεν θέλω να βαρεθεί. Από αυτό είχα βαρεθεί. Με κούρασε, δηλαδή με μπέρδεψε. Δεν κατάλαβα τι έλεγε. Ενώ στην αρχή. Πρέπει να έχει ροή. Άκου τώρα, ενώ στην αρχή σου είχε ανάλυση και σου λέει Μαρία Παναγιωταρέα, η μάνα, και κάνει έτσι, δηλαδή ότι αυτή παντρεύτηκε τον τάδε που αυτός έτσι και σου κάνει μία αυτή για τις οικογένειες που περιπλέκονται. Α. Μετά όταν πάει να ξεκινήσει το διήγημα, μπερδεύει. Με πετάει από ένα νοσοκομείο, με πέταξε ένα κροταφείο και μετά στο παρελθόν. Είχε. Με κούρασε ρε παιδί μου, με α. Εδώ έχω ροή. Όλοι μου το λένε ότι δεν σηκώνονται. Και το έχω ξαναπεί σε αυτό, ότι αυτά τα βιβλία είναι ωραία. Να το διαβάζεις και να μπαίνεις μέσα και να νομίζεις ότι το ζεις εσύ. Με πήρε τηλέφωνο, μόλις το έβγαλα, μόλις το είδα στο YouTube, με πήρε ένας χωριανός μου τηλέφωνο, δάσκαλος, μορφωμένη, με πολλά βιβλία γράφει εκείνος. Και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Μαρία, συγχαρητήρια κλπ. Είναι φοβερό. 2 μέρες με κυνηγούσε η γυναίκα μου
να πάω να φάμε και της έλεγα δεν μπορώ να τελειώσω. Δεν μπορούσα να το αφήσω να καθίσω για φαΐ. Ήθελα να φτάσω στο τέλος. Αλλά ρε, μου είπε τώρα για το τέλος εκεί. Του κόψει την ανάσα. Και μου λέει και μου φώναζε η Ελένη. Τώρα άντρας αυτό. Ναι. Μου έκανε εντύπωση. Δεν περνάνε μια εβδομάδα και με παίρνει η Ελένη. Και μου λέει, η γυναίκα του. Και μου λέει, Μαρία, τώρα με κυνηγούσε να κάτσω στο τραπέζι ο άντρας μου και δεν πήγαινα. Τώρα να το τελειώσω. Είναι το αντίθετο. Θέλω να σου πω, πρέπει να έχει. Εγώ νομίζω ότι έχω ροή. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι είναι. Πολλοί γράφουν βιβλία. Πρέπει να έχει ροή. Πώς τα γράφουν. Όπως και πολλοί γράφουν ποίηματα. Το έχουν γίνει πάρα πολύ. Πώς γράφεις, δηλαδή. Πρέπει να μπαίνει εικόνα. Πρέπει να δίνεις εικόνα και συνέστημα. Μπράβο, όπως και στο ποίημα. Γιατί τώρα έχουν βγει πολλά ποίηματα. Εγώ έχω πάει σε ποίημα. Ναι, είναι και ο τρόπος που το γράφουμε τώρα. Δεν είναι ο έντεχνος, είναι και ένα. Και όχι, έχουν ένα πεζό στο ποίημα. Ναι. Αλλά πρόσεξε και το πεζό να μην είναι ασυναρτησίες. Δεν πρέπει να είναι ασυναρτησίες. Γιατί εγώ έχω διαβάσει ασυναρτησίες. Δηλαδή πάω και ακούω και. Λέει, πάω. Ρε παιδί μου που κάνουν διάφορες βραδιές ποιήσεις και τέτοια. Ναι, ναι. Και. Πονάει το κεφάλι. Ναι, δηλαδή από τα 10. Το ένα. Το ένα αξίζει. Το τα άλλα είναι. Είσαι τι γράφει ρε εδώ. Ακαταλαμβανίστηκα. Δηλαδή, να πάρω του δημοτικού τα παιδάκια, γράφουν πιο ωραία, πιο καλά. Δηλαδή, έχω δει παιδική ποιήση πιο καλή, πιο είναι ωραία. Είναι για την αγνή, γιατί βγαίνει αυθόρμητη και είναι αληθινή. Παπ, βγαίνει. Δεν ψάχνει. Γιατί εντάξει, πρέπει να βρεις λέξεις ωραίες, ποιητικές λέξεις έτσι να βάλεις, γλύκα μέσα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι εδώ να το έμφυτο. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ο ποιητής. Δηλαδή, θα σου πω κάτι τώρα, η ευτυχία. Δεν είναι ακάθαρτα να ψάχνει τις λέξεις για να τις γράψει. Πάμε την έγραφε. Ναι, ναι. Το στίχο, κατάλαβες θέλω να σου πω. Αυτό είναι μπαμ. Αν κάθεσαι τώρα να ψάξω, να βρω. Να διαβάσω το λεξιλόγιο 100 λέξεις για να τις χρησιμοποιήσω στα ποίηματά μου. Όχι. Ένα καλό, γιατί και εγώ είχα βρεθεί σε δημιουργική γραφή, έτσι, σε κάποια σεμινάρια. Α, έχεις κάνει. Μας έλεγε. Ότι έχω γράψει δύο νοβελές και αυτά, αλλά εγώ δεν. Ναι. Μας έλεγε διαβάζετε εφημερίδες. Ναι. Δηλαδή διαβάζετε εφημερίδες. Είδες. Όχι άλλα βιβλία άλλου συγγραφείς, γιατί δεν θέλω να τους. Μιμήστε. Μπράβο, υπάρχει παγίδα αυτή. Διαβάζετε εφημερίδες. Διαβάζετε εγκυκλοπαίδειες. Ώστε να βρείτε λέξεις. Διάβασε τον Τζελεμεντέ να δεις τι άγνωστες λέξεις θα βρεις μέσα. Το Τζελεμεντέ που σου λέει για μαγειρική, που είναι ο παλιός Τζελεμεντέ. Διάβασε την Αγία Γραφή να δεις πόσες λέξεις θα βρεις μέσα, εκεί να δεις έμπνευση. Ναι. Εγώ τα διαβάζω έτσι λιγάκι, αμέσως μου έρχεται να πάω να γράψω μετά. Ναι. Είναι φοβερό. Ναι. Κάθε φορά που αυτό διαβάζω, που λες, διαβάζω και μου έρχεται έμπνευση. Ναι. Είναι φοβερό αυτό. Ναι. Μα αυτό είναι και η μαγεία του βιβλίου. Το βιβλίο, δηλαδή η διαφορά του βιβλίου από το βιβλίο το ηλεκτρονικό. Έχει αυτή τη μαγεία. Μ' αρέσει που μυρίζει. Μυρίζει, τα αγκαλιάζεις, νιώθεις δικό σου. Το παίρνεις όπου θες, πας όπου θέλεις. Εγώ δηλαδή πήρα τάμπλετ ναι. για να κατεβάζω τα βιβλία να τα διαβάζω. Δεν μπορώ. Δεν μου κάνει κλικ. Εγώ δεν μπορώ, ναι. Κατέβασα. Δεν μπορώ να κάτσω να το διαβάσω έτσι. Δεν άμα το πιάσεις, τα αγκαλιάζεις, το κάνεις. Είναι αλλιώς. Το τσαλακώνεις, το ξαναδιαβάζεις. Ναι. Είναι δικό σου, είναι πράγμα. Μπορείς να πάρεις το σημειώνω σε μερικά βιβλία ανάλογα που ναι, να σου πει. Οι σημειώσεις που το πας. Είναι αλλιώς. Ναι. Η μυρωδιά του σου ξυπνάει το διάβασμα. Μυρωδιά. Ναι, ναι. Ναι. Όλες τις αισθήσεις. Κοίτα το βιβλίο, το πιάνεις μόλις τις αισθήσεις σου. Το νιώθεις. Με όλες τις αισθήσεις. Ακόμα και την ακοή, διαβάζει δυνατά, τα ακούς. Απ' τη μία, μ' αρέσει που το ίντερνετ έχει βοηθήσει στο να αναγνωριστούν. Δηλαδή, βλέπω βραβεία ποιήσης στην Ισπανία. Βραβεία ποιήσης, συγγραφή στο. Και είναι Έλληνες όλοι αυτοί. Δεν ξέρω αν τα βλέπετε όλα αυτά στο βιβλίο. Βλέπω, βλέπω ό,τι μπορώ και ό,τι τώρα δεν ξέρω πόσα είναι πραγματικότητα και πόσα είναι μούφα. Γιατί είναι μέρα που δεν περνάω εγώ τηλέφωνο καθόλου. Τρέχω. Δεν είναι πολλά βραβεία. Αλλά βραβεία, ναι. Πολλά βραβεία. Και δεν ξέρεις και πολλά, πόσο πολλά, αυτά τα βραβεία, βραβεία είναι, αυτά. Είναι πραγματικά, ναι. Πολλά βραβεία, πέρα, έτσι. Βλέπω ανθρώπους και λένε βραβεύτηκα εδώ, βραβεύτηκα εκεί, βραβεύτηκα εκεί, βραβεύτηκα. Πού είναι αυτά όλα, δηλαδή, πού γίνανε. Ναι. Δεν πειράζει. Κάπου είναι λίγο τούμα, κατάλαβα. Το θέμα είναι να ευχαριστείς τον εαυτό σου. Εγώ, ό,τι και να γράψω, δεν το κάνω για κανένα, δηλαδή δεν το κάνω για να βγω στον κόσμο.
πέρασαν τόσα χρόνια που δεν. Για μένα, νιώθεις μια ανακούφιση. Εμένα αυτό μου κάνει το γράψιμο. Πολλές φορές βιάζομαι να τελειώσω από όλα που κάνω και να κάτσω να γράψω. Και δεν, τότε βρίσκω τον εαυτό μου. Ναι, είναι πώς η μάνα μου κάνει εργόχειρο. Μα έκανα εργόχειρα. Μα είναι φυλαμένα όλα τα εργόχειρά μου. Κανείς δεν τα θέλει. Έπλεξα, κέντησα, έκανα το. Είχα πάει στη. Τι θέλει να τα τελειώσει, θα μάθουν οι νύφοι σου και οι κόρε. Μα τα έχω διπλωμένα στα παούλα. Τι αξία έχουν, σε λίγο θα ξαναπάρουν αυτά, θα ξαναβγούνε τώρα. Μα όλα. Τι έμαθα όλα τα. Τι δεν έχω πάει. Βλέπει, ήμασταν νοικοκύρευτε τώρα οι μικρέ. Και πού να βάζουμε σε μένα για να ξεσκονίζουμε. Δεν ξεσκονίζουμε. Μα όλα είναι φυλαμένα. Έμαθα, πρόσεξα, στην Ουρανούπολη. Στην Ουρανούπολη ήταν η Λοκ μία και μα μάθανε το Πέρσικα το χαλί, το ίσιο, το όρθιο. Έφερε ο άντρας μου το σάκο του Τσιμισκή και το δέντρο του Παραδείσου, ζωγραφιές από τις Καριές, ήταν αστυνόμος. Και τα έφερε από εκεί και εγώ έκατσα με την πεθερά μου και μάθαμε και φτιάχναμε κόμπο. Μη μου λες τώρα. Έχω κάνει τα κεντήρια, πλεξίδια, τα πάντα. Τι να κάνω άλλο. Τώρα πλέκω και κεντώ με την πέρα. Αυτό θέλω να σου πω. Σε ευχαριστώ. Αυτό με ευχαριστεί. Ναι. Το άλλο, τα φτιάξα και έχω 22 κάδρα. Φυλαγμένα στην αποθήκη. Η μάνα μου τώρα κάνει τσάντες, κασκόλ, καπέλα και δεν ξέρετε τα κάνει ναι. Τώρα. Μου τα φωτογραφίζω εγώ, της λέω μπράβο, μπράβο. Δεν θέλει να τα πουλήσει. Αυτά κρατάει 2, 3, 5 χρόνια. Αυτό μένει όμως. Μένει δηλαδή. Ναι, μένει. Εντάξει, θα το φάει κανένα μποντίκι καμιά μέρα, αλλά μένει. Όχι, ναι, εντάξει, μένει. Δεν σε νοιάζει αμένα. Τα γραπτά μένουν, ναι. Βγάζεις τα αποθυμένα σου. Βγάζεις αυτό που νιώθεις μέσα σου. Δεν ξέρω. Ικανοποιείς το είναι σου. Και εμένα το όνειρό μου να γράψω κάποια στιγμή. Αλλά θέλω να έχω την ψυχική γαλήνη. Η αδερφή μου μένει στις Σινούσες και της λέω όταν θα. Αν ξέρω, θα πάρω σύνταξη γιατί δεν ξέρω ποια είναι. Θα έρθω, της λέω εκεί Σινούσες, και θα βλέπω το απέραντο και θα γράφω. Και κάθομαι και γράφω επίτηδες ημερολόγια και γράφω διάφορα που όταν κάτσω για να θυμάμαι πράγματα θα κάθομαι να. Διαβάζω για να θυμάμαι. Τώρα, και να αυτό γράφω. Ναι. Έχω γράψει πολλά στο χωριό όταν ήμουν αραγωνιάστηκα. Είχε ένα περιβολάκι η πεθερά μου, ο άντρας μου δηλαδή, και είχε μια κερασιά, η μοναδική στο χωριό, κάτι πορτοκαλιές και λεμονιές, και ήταν τρία πεζουλάκια, τρία σκαλιά έτσι. Την πρώτη φορά που είχα πάει και μάζεψα πορτοκάλια, τρελάθηκα. Και έφευγα από το σπίτι κρυφά και από την πεθερά μου και από τη μαμά μου και πήγαινα εκεί. Και όταν μοίραζε τα χωράφια, της λέω, εγώ δεν θέλω τίποτα, θέλω αυτό, δώσε μας αυτό, το πιο μικρό και ασήμαντο, δώσε μας αυτό το περιβολάκι, ήταν τρία πατάκια. Και ήθελα και την εικόνα της Παναγίας που την έχω, από το Άγιο Όρος, χειροποίητη, με αυγό μέσα, ήταν αστυνόμος ο πεθερός μου, ήταν και εκείνος αστυνόμος και την είχε φέρει από το Άγιο Όρος. Και την έχω αυτή και πήρα και το χωραφάκι για αυτό. Γι' αυτό ρε εσύ σε βοήθησε Παναγιά. Ναι, πολύ. Πολύ. Το όνομά της έχω. Μα και Μαρία που βγάλανε την εγγονή μου, Αντωνία του άντρα μου και το δικό μου, το Μαρία δεν είπα ποτέ ότι είναι από μένα. Λέω είναι για την Παναγία και τον παππού της. Ποτέ δεν είπα το Μαρία. Δηλαδή, αν με ρωτήσει κάποιο, έχει της Παναγίας και του παππού της. Ναι, ναι. Γι' αυτό σε προστάτεψε και σου δώσε δίκιο. Δεν ξέρω, δεν είμαι και τόσο. Ευσεβής ενώ δηλαδή δεν. Δεν έχει σημασία πώς δεν είσαι ευσεβής. Ευσεβής μπορεί. Είσαι στο σπίτι σου, τι λες. Ευσεβής δεν είναι. Εντάξει, δεν είσαι θρησκό. Άκου να σου πω κάτι. Δεν πάω σε πολλά, ναι, τα πολλά. Αλλά όταν προσευχηθείς ένα λεπτό, ξέρεις πώς προσέχεσαι. Έτσι. Δεν έχει σημασία οι πολλές ευχές. Μπορεί και να σου κάνουν και κακό τα πολλά, να σε χαλάσουν. Ναι, δεν είμαι έτσι θεούσα με την έννοια την στενή. Εγώ κοίταξα έτσι από μικρή, θεωρούσα ότι. Πήγαινα εκκλησία να ψώνω κερί και να φύγω κάθε εβδομάδα. Κάθε Κυριακή. Και πάντα πήγαινα μέχρι και τον COVID, πήγαινα από τις 9 και μετά. 9 να ακούσω τα Άγια, να ανάψω ένα κεράκι και να φύγω. Αυτό έκανα. Με τον COVID, επειδή. Απαγορεύτηκε. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Φτιάξανε οι κοπέλες εκεί από την εκκλησία που πηγαίνω, κάναμε ομάδες καφέ και τέτοια στα πάρκα. Α, κάνατε τέτοια. Κάναμε κρυφές λειτουργίες και πηγαίναμε κρυφά με εμείς, δάμε. Μισό την καραντίνα, δεθήκαμε. Χθες ένιωσα, να το πω κιόλας, μια εμπειρία ένιωσα και χθες την προηγούμενη, την Παρασκευή μας πέρασε.
Ήτανε στα Δημήτρια, κάνανε τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβ, το αδελφό. Αδελφό, ναι. Ναι, είναι η πρώτη εκκλησία. Δεν υπήρχε η βυζαντινή μουσική και δεν υπάρχουν ψάιτες. Τα δεν υπάρχουν. Σοβαρά. Υπάρχουν οι προσευχές, αλλά τις λένε οι παπάδες. Και τις διαβαστές. Διαβαστές. Και όχι μετάφραση στην δημοτική. Κανονικά. Κανονικά. Αλλά τα καταλαβαίνεις τι λένε. Τα λένε αργά. Ναι, γιατί δεν κάνεις αυτό. Α, ξέρω που κάνω. Και καταλαβαίνεις τι λένε. Και ήταν δηλαδή μια καταληκτική βραδιά. Μου έκανε εντύπωση που ο Άγιος Δημήτριος εδώ στη Δαφνή Εκκλησία, είναι τα Δημήτρια που γίνανε, είναι τεράστια, είναι μεγάλη. Ήτανε, δεν υπήρχε καρέκλα να κάτσεις. Ήτανε και όρθιοι και όλοι αυτοί κοινωνήσανε. Δεν κοινωνούνε. Η πρώτη εκκλησία δεν είχε τη Θεία Κοινωνία, το κρασάκι με το ψωμάκι μαζί, τα είχε χωριστά. Ναι. Και για πρώτη φορά ένιωσα και αυτή τη Θεία Κοινωνία την πρώτη φορά. Και... πώς ένιωσα το ζεστό ποτήρι έτσι και κοινωνία. Πολύ, πολύ ωραία εμπειρία. Πολύ ωραία εμπειρία. Και το δίνω χωριστά δηλαδή. Ναι, σου δίνει ποτήρα. Ο παππούλης, όχι, σου δίνει ο παππούλης το ψωμάκι και μετά από το Άγιο Δισκοπότηρο πίνεις κατευθείαν. Πολύ ωραία εμπειρία. Εγώ πως έκανα έτσι, και είδα έτσι να κάνω έτσι, εκτός ότι ένιωσα όλη τη ζέστη, έκαιγε και τα χείλια μου καήκανε. Ναι. Και βέβαια μου το τράβηξα αμέσως, δεν μας αφήνε. Είσαι που αγγίζεις. Ναι. Σαν δεύτερο πήρα λίγο. Ναι, πολύ. Μια βουλή. Ένιωσα λίγο, ήθελα να το πιω όλο αυτό το πράγμα. Και γλυκό κρασί. Το αίμα ήθελα να βουτήξω μέσα εκεί. Αφού όταν μου το τράβηξε, στεναχωρήθηκα. Ναι. Ήθελα και πολύ ωραία εμπειρία, δεν την είχα ξαναζήσει. Και με αυτές τις κοπέλες τέλος πάντων, λίγο έτσι μπήκα πιο αυτό. Μπορώ να σου πω όμως, όπως σου το είπα και τον ίδιο, ότι οπιστώ. Γιατί εγώ είδα και τα κουτσοπολιά. Α, ναι. Είδα και τα έτσι, είδα. Αλλά είναι και το... δηλαδή, είναι η θέση σου δηλαδή, που μαθαίνεις πολλά όμως. Το επάγγελμά σου, δουλειά σου δηλαδή. Αλλά είμαι και εγώ που είμαι άνθρωπος που μιλάω με τον κόσμο. Ναι, ναι. Είμαι και αυτό. Είμαι δημοσιοποιητής, είμαι. Σε αυτό το έχω και εγώ. Και να μάθω και να τρέξω και να συντρέξω και να κάνω. Και... αλλά εμένα δεν μ' αρέσουν και τα δίθεν. Εντάξει, δεν μ' αρέσουν. Το δίθεν ούτε... εύκολα το καταλαβαίνεις. Ούτε το να τρέξω, δηλαδή θα τα λείψα να μάθω. Εγώ αυτή τη βδομάδα έτρεχα να πάω σε όλα, γιατί οι Δημήτρια γίνονται εδώ. Δημήτρια γίνονται στο Πειραιά. Δημήτρια γίνονται στους αμπελόκηπους. Τον Άγιο Δημήτριο για το αφιέρωμα τα Δημήτρια έχει έρθει η Παναγιά, η Προυσιώτισσα εικόνα να πάμε να προσκυνήσουμε. Έχει έρθει η Αγία Ζώνη από το Άγιο Όρος στα Δημήτρια στον Πειραιά. Έχουν έρθει η Λειψάνα. Πού θα πρωτοπάς, θα τρελαθείς. Ναι, σωστά. Πού να τα κυνηγήσεις όλα αυτά. Μα δεν μπορείς να τα κυνηγήσεις αυτά, δεν γίνεται. Ή να τρέχω, ξέρω εγώ, να φεύγω από μια εκκλησία, να τρέχω στην άλλη, να φεύγω... Δεν μπορώ να το κάνω. Ένα που μου αρέσει, που έκανα, που το έμαθα τώρα, είναι πάλι μέσα στην καραντίνα έγινε αυτό. Ο παππούλης που έχουμε τώρα μας έφτιαξε το λόγο προσευχής. Ο λόγος προσευχής είναι, αποτελείται από 21 άτομα, που το κάθε άτομο διαβάζει ένα κάθισμα από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Μετά το κάθισμα λοιπόν κάνουμε υπεραγίας άτομα που βάζουμε, αλλά βάζουμε και δικά μας, εγώ διαλέγω και τα δικά μας. Υπεργίας. Υπεραναπαύσεως. Ναι. Και κάθε μέρα διαβάζουμε κάποια ονόματα, υπεργίες. Αυτό λοιπόν 2 χρόνια. Του κορονοϊού. Θαύματα. Ναι, τώρα το ξεκίνησα. Από 2 χρόνια του κορονοϊού το ξεκίνησα. Είδα θαύματα. Είδα θαύματα. Έβαλα άτομα που είχα μία, και το λέω και μπορεί και να μ' ακούνε, ανθρώπους που είχαν να έρθουν σε επικοινωνία 20 χρόνια, που με απαξιώνανε, και τους έβαλα στο κουμποσκήνι και έρθουν και με πλησιάσανε. Είδα θαύματα, είδα πολλά θαύματα με αυτό το πράγμα, με το κουμποσκήνι αυτό. Είδα πολλά. Είδα αρρώστους να γιατρεύονται, είδα η δύναμη της πίστης είναι. Ναι, η δύναμη της προσευχής. Της προσευχής. Που είναι η πίστη, ναι. Ναι, αυτό
αυτό. Δίνε τις προσευχές. Αυτό. Αλλά μέχρι εκεί. Το πολύ. Με... Δεν ξέρω, εγώ προσεύχομαι όταν έχω την ανάγκη αυτή, την συνέχεια τέλος πάντων. Δηλαδή θέλω να προσευχηθώ από μέσα μου να πω αυτό που θέλω εγώ. Ναι. Λίγο, δηλαδή δεν τρέχω σε εκκλησίες εδώ και εκεί. Θα πάω την Κυριακή όταν πάω στην εκκλησία. Στο χωριό πήγαινα τακτικά, εκεί ναι. Έχω παπά αδερφό. Είναι και που εμπνέεσαι, ρε παιδί. Αλλά ναι. Εγώ πάλι θέλω την Κυριακή να περάσω, έστω να ανάψω ένα κεράκι. Έστω ένα κεράκι. Θέλω να περάσω από την εκκλησία μου, να ανάψω το κεράκι μου, να κάτσω 10 λεπτά, μισή ώρα, να προσευχηθώ και να φύγω. Τώρα, αυτό με την ομάδα της προσευχής, κάποια στιγμή σε έλεγα, εντάξει, θα το σταματήσω, αλλά βλέπω ότι έχει δύναμη. Έχει δύναμη. Έχει δύναμη. Και με μ' αρέσει. Και το ναι, πράγμα. Γιατί είναι η ομάδα. Ομαδοποιείσαι κιόλας. Ναι, ομαδοποιείσαι, κοινωνικοποιείσαι, είναι ωραία. Ναι, νιώθεις έτσι, ζεστασιά. Είναι και η ομάδα τέτοια που πρέπει, ναι, η ομάδα που πρέπει να δείξει αγάπη και συνεννόηση, σύμπραξη. Όχι, εντάξει, κοίταξα, δεν σε ανταλλάζουμε ένα στον άλλο. Ιδέες, σκέψεις. Μπορεί να έχω ένα πρόβλημα, θα τρέξουν οι κοπέλες, μπορεί να έχουν κοπέλες. Δηλαδή ο ένας για τους άλλους. Αυτό είναι καλό. Είναι ωραίο αυτό. Είναι, γιατί η κοινωνία αυτό είναι. Τι να το κάνει ο Θεός, αν εγώ νηστεύω, κοινωνώ, κάνω νηστείες, κάνω, αλλά είμαι μακριά από τον κόσμο. Τίποτα, δεν έχω κάνει τίποτα. Αν εγώ δεν έχω αγάπη για σένα, ναι. Μα δεν νιώθεις μεγάλη αγάπη όταν βοηθείς έναν άνθρωπο με τον άλλο παιδί. Αυτό με ευχαριστεί. Είναι το καλύτερο. Το καλύτερο. Αυτό με κάνει ευτυχισμένη. Ναι. Όταν μπορώ να βοηθήσω κάτι. Ακόμα και με την παρέα σου, ένα ασθενή. Δεν υπάρχει. Έναν απομονωμένο, στη μοναξιά να είναι κάποιο και να του συμπαρασταθήσω, όχι με ήχτο, αλλά με αγάπη. Εμένα το πιο δύσκολο πράγμα είναι να κρατήσω κακίες και εγωισμούς. Όταν μου το κάνεις αυτό, αρρωσταίνω. Αρρωσταίνω. Έχουμε τσακωθεί οι δυο μας, ωραία. Και πρέπει εγώ να σου κρατήσω εγωισμό. Έχω αρρωστήσει εγώ. Τελείως, είμαι πεθαμένη. Όσο σου κρατώ σε ένα εγωισμό, εγώ είμαι πεθαμένη. Πρέπει να σου μιλήσω. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ να χωρίσω. Ναι, δεν μπορεί να κρατήσει. Ναι. Δεν μπορώ. Και εγώ ή θα πρέπει να φύγω μακριά, να βρω εκτός, εκτός αν το άτομο αυτό δεν έχει λόγο να είναι στη ζωή σου. Δεν έχει μύθο. Ρε παιδί μου, με τον άντρα μου χώρισα. Άλλο αυτό. Δεν μπορώ να κρατήσω κακία. Με ανθρώπους που μου έχουν κάνει κακό, κακό, πραγματικά κακό μου έχουν κάνει. Ναι. Το συγχώρεσα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να έχω. Και αυτό είναι. Δεν μπορώ. Αυτό είναι. Αυτό είναι να ανακούφιση τη ψυχή σου. Αφήστε να ό,τι θέλει ο Θεός να γίνει. Ανακούφιση. Δηλαδή, τώρα είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να τον δεν μπορώ τελείως να τον απαξιώσω. Δεν γίνεται, δεν μπορώ. Ναι. Και μου λένε οι φίλοι, μα βλέπεις ότι σου κάνει κακό, πρέπει να απόξω τελείως και τα τηλέφωνα. Μα δεν μπορώ, θα αρρωσταίνω, δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις λόγο, να, δηλαδή όταν ένας... Μπορεί να μην κρατήσει κακία και να απομακρυνθεί. Να θυμώσει, άκου τώρα. Να θυμώσει αυτή τη στιγμή. Ναι. Ακτιμώνει, αλλά με τον άνθρωπο αυτό έχει σχέση καλή. Δηλαδή τον αγαπά, α πούμε. Ναι, ρε, έχεις, ναι. Τότε συγχωρεί. Ναι. Ναι, δεν μπορώ, συγχωρώ, δεν μπορώ. Δηλαδή, μια κοπέλα τώρα με πήρε την προηγούμενη εβδομάδα, μου είπε, άδικα λόγια, μου είπε, κάτι που έγινε στη ζωή μου. Εγώ χτες τη έστειλα συγγνώμη για να παρακολουθήσω. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτή τι έκανε, δεν μου στείλει ποτέ απάντηση, δεν με νοιάζει. Εγώ όμως δεν μπορούσα να πάω με το. Με βαριά καρδιά. Ναι, δεν μπορώ. Με αυτό σου λέω ότι είναι λύτρωση. Είναι ψυχική λύτρωση το να συγχωρέσει. Ναι. Είναι ψυχική λύτρωση αυτό. Λυτρώνεσαι. Και είναι δύσκολο γιατί σου έχει σπάσει όλα αυτά. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Αλλά. Και είναι και δύσκολο όμως να έχω εγώ να μπορώ εγώ ότι έχω με σένα με. Δεν μπορώ. Εγώ αποφεύγω τους καπνάδες, δεν τους αντέχω. Αποφεύγω τους καπνάδες. Για να μην έχεις τέτοια προβλήματα. Δεν μπορώ με τίποτα, όχι. Δεν μπορώ, δηλαδή, δεν μπορώ να φωνάζω δυνατά και να τσακώνω με τον άλλο. Δεν ξέρω γιατί. Παθαίνω. Δεν μπορώ. Εγώ εντάξει, μιλάω δυνατά. Μιλάω δυνατά. Εντάξει.
Με τον μαμά μου φορά, μας φώναζε μαμά. Ναι, εγώ αυτό, αλλά εγώ πιστεύω, δηλαδή και στα παιδιά μου, τα μεγάλα, αν φωνάξω πολύ δυνατά, δεν μπορώ, αρρωσταίνω. Δηλαδή όταν τσακωθώ, αρρωσταίνω και αποφεύγω. Αυτό πατήνω και εγώ με τσακώνω, με αρρωσταίνω. Αποφεύγω, δηλαδή θα πω, εντάξει, σκέψου το. Ναι, και πες μου. Δεν μπορώ. Ναι. Ή μπορεί να υποχωρήσω ακόμα προκειμένου να τσακωθώ. Δεν αντέχω να τσακώνω. Κάτι και εγώ τώρα κάποτε αντιδρούσα. Κάποτε τώρα, επειδή βλέπω ότι μπορεί να πω και λόγια που μετά θα στεναχωρηθώ εγώ. Όπως την πάτησα τώρα την προηγούμενη Τετάρτη. Δεν αντέχω. Είναι καλό όμως. Εκτονώνεσαι. Τα λες και τέλειωσε. Εντάξει, όταν ο άλλος έχει βαράει, σε βαράει, σε βαράει και σε. Ναι, πρέπει να το πεις και εσύ. Δεν είμαι άλλο νεκτάριος ακόμα, ούτε ανοίγω. Ούτε στρέφω το άλλο πρόσωπο. Όλη νύχτα, όχι, πρόσεξε. Την ώρα που με βαράγανε με τα λόγια, έκανε δεν μίλαγα. Το πρωί ξυπνάω και μου σβουρίζει και παίρνω και εγώ τηλέφωνο και λέω: Ελά, εδώ πιέρι που. Πάρτε και εσύ τώρα. Μετά όμω, νιώθω τύψει. Όχι, μην νιώθω. Όταν αποφασίζει, δεν έχει νόημα. Ναι, νιώθω τύψει. Δεν μπορώ. Λοιπόν, καλιά είναι να μην λε τίποτα. Να μην μιλήσει, πώς με το λέει η Γιλία, μην μιλήσει, μην μιλήσει. Ναι. Άμα κρατηθείς το θυμό σου, άμα κρατήσεις το θυμό σου εκείνη τη στιγμή, μετά ξεφεύγει μόνος του. Ναι. Και γλιτώνεις από το κακό. Προσπαθώ εγώ αυτό να το κάνω. Δηλαδή, αυτό κάνω, μα δεν γίνεται, κοίταξε, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, επειδή δεν αντέχω να φωνάζω, δεν αντέχω να τσακώνομαι, άρα τι είναι, κρατάω το θυμό μου. Το κρατάω. Με πνίγει, τον κρατάω και μόνος του φεύγει σιγά 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 σιγά. Ή έρχεται ο άλλος και μιλάς. Ναι, και εντάξει. Είναι πιο καλό. Πιο καλό, ναι. Είναι καλό και να τα πεις και να τελειώσεις, τότε είναι ενός και ελαφρώνεις. Το θέμα είναι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, να μην σε βαραίνει. Δηλαδή πρέπει να ξεθυμάνεις. Θα σου πω κάτι που έλεγα στην αδερφή μου πάλι, δεν έχω αναφέρει πολλές φορές να ρωτήσουμε, γιατί είχαμε συζητήσει. Είστε δύο αδερφές. Έχω και έναν αδερφό, τον Νικόλα. Αλλά με την αδερφή τα λες. Έτσι, ναι. Αυτά έτσι, τα. Έτσι, ως συνήθως, ναι. Λέγαμε, ρε παιδί μου, λέγε, είδε τον μπαμπά ζωντανό τώρα τη. Α, όνειρο. Να τη προχθέ. Και που είναι 3 χρόνια πριν ο μπαμπάς μου τώρα. Και τη έλεγε, λέει, μην μου φύγει ξανά. Τη λέει, μα δεν έχω φύγει, θα είμαι συνέχεια. Είναι σκέψη. Και τον ένιωθε, μου λέει, του πιανε, μου λέει, ένιωθα τη μυρωδιά του, ένιωθα όλες τις αισθήσεις. Και μου λέει, κάτσε κόρη μου να μου πεις τα παράπονά σου. Και εγώ μου λέει, δεν είχα παράπονα να το πω. Και της λέει, είδες, της λέει, ο κόσμος τι δρόμο έχει πάρει. Άκου, τι δυσκολία ζητάει, γεγονότα αυτά. Και μετά της λέω, τελευταίρεσμα να σου πω κάτι. Τι παράπονα να έχουμε μέσα από τον μπάρο. Νομίζω ότι είχαμε, του τα έλεγαμε και τη στιγμή, και τη στιγμή τον μπάρο για το τσιγάρο, και τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, και ένα προτέρημα. Ναι, γιατί δεν το κρατάς μέσα σου, είναι καλό να το πεις. Ναι, αυτό το αυτό που σου λέω. Αυτό που σου λέω. Αυτό που σου λέω. Αυτό που ότι οι γονείς με μένα δεν ήταν μορφωμένοι, το γόνο ήταν με το άτομο. Μπορεί να μην σπουδάσανε με πανεπιστήμια, αλλά μου δώσανε εμένα προσωπικά σαν ολυμπία, δεν ξέρω αν ισχύει για τα αδέρφια μου, που ισχύει. Δεν μπορεί να μην να μην έχω εγωισμό. Άλλο αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια πρέπει να άλλο αξιοπρέπεια. Αλλά δεν έχω εγωισμό. Θα έρθει ο αδερφός μου. Θα τα αλώσουμε. Θα τα πούμε εκείνη τη στιγμή. Θα κάτσουμε να φάμε και μαζί. Ναι. Δεν θα το κρατήσω. Κακή αυτό το πράγμα. Δεν θα κρατήσω κακία. Δεν θα μου κρατήσει κακία. Ούτε ένα μεταξύ μας τα αδέρφια. Αλλά και γενικά. Το αυτό αυτό λες ότι με τον εξεθυμένεις να τα λες και μετά. Είναι, φεύγει ο θυμός. Ναι, ναι. Ξεθυμένεις. Και είναι καλό. Το κακό είναι να μην το κρατήσεις μέσα. Εγώ που είπα πριν ότι φεύγω για να μην αντέξω, για να είναι πιο light μετά η συζήτηση, δεν το κρατάω, δηλαδή θα το κουβεντιάσω. Θα το κουβεντιάσω, αλλά θα το κουβεντιάσω με πιο ήρεμη διάθεση. Ναι, γιατί δεν μπορώ, ψυχικά αρρωσταίνω στην κυριολεξία. Θα το καταθέσεις αυτό που σου αρρωσταίνω. Ναι, μα αν το αλλά σε στιγμή πιο χαλαρή. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε, ναι. Μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Αν το καταφέρεις αυτό, όσο το κρατάς, είσαι άρρωστος. Δηλαδή, αν είσαι άνθρωπος ψυχολογικός, που έχει συνέστημα, που έχει έτσι, ενσυναίσθη του τι κάνει, το σκέφτεται μέχρι να το λύσει. Είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί. Το ψυχικό πρέπει να λυθεί. Δεν γίνεται. Είδες τι ωραία πράγματα. Μιλάμε μια κόντισα κριτικά όμως.
Έχω παρουσίαση στα Βερλίσια. Αυτό θέλω να πούμε, έτσι θα κλείσουμε. Με την παρουσίαση στα Βερλίσια. 20 Νοεμβρίου. 20 Νοεμβρίου. Κυριακή μέρα, 7 το απόγευμα. Λοιπόν. Έχουμε μουσική, έχουμε τσικουδιά. Α, τα έχουμε. Λοιπόν, 20 Νοεμβρίου στα Βερλίσια, στο χώρο... Πνευματικό κέντρο. Πνευματικό κέντρο Βερλισίων. Υπό την αιγίδα της Αντιπροεδρίας. Υπό την αιγίδα της Αντιπροεδρίας του Παιδείας. Το Παιδείας, το Υπουργείο Παιδείας. Όχι. Υπάρχει στο Δήμο η Αντιπροεδρία της... Του Βερλισίων. Α, μπράβο. Λοιπόν, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου, 7 η ώρα το απόγευμα, Κυριακή. Θα έχει ζωντανή μουσική, θα έχει τα κριτικά κεράσματα, θα έχει την κοντοπούλα, την κυρία Μαρία Καμιλάκη, στην Κόχη της Μοίρας. Και βέβαια, τιμή μου που ήσασταν εδώ. Εγώ. Νομίζω ότι με τον καινούριο χρόνο θα φέρετε και τις ποιητικές συλλογές να ακούσουμε τα πείματα. Ναι, και το βιβλίο το άλλο, και το μυθιστόρημα. Και το διήγημα θα είναι γραμμένο, θα φέρω. Και το διήγημα. Όταν κλείσουμε την κάμερα θα σε ρωτήσω και κάτι για την Παγκρίτη μετά. Είναι η μέρα εκείνη. 20 Νοεμβρίου θα πάω να ψηφίσω, μην πιστεί. Θα τα πούμε μετά. Θα ψηφίσω. Θα σου πω που... λοιπόν... Κυρία Καμιλάκη, σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα μέσα από την καρδιά μου. Χαίρομαι που σε γνώρισα. Εννοείται ότι θα μου ξαναπείτε για την πρόσκληση και θα το ξαναπώ ναι, εγώ. Θα το στείλω. Ναι. Εννοείται και μες στο Νοέμβρη και όταν είναι η Τετάρτη θα το ξαναθυμίσω. Την Τετάρτη, δηλαδή πριν τις 20, θα κάνω το κάλεσμα, θα μου το πείτε για να το κάνουμε πάλι. Χαρά μου που γνωριστήκαμε. Και εμένα, χαρά μου. Και αν και από το τηλέφωνο, δηλαδή που ήρθαμε σε επαφή, να πούμε ευχαριστούμε στο φίλο μας. Τον Πάνο. Τον Πάνο που μας έφερε σε επαφή. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Είχε απόλυτο δίκιο. Πώς το σκέφτηκε όμως. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά αυτό το κονέ που έκανε και θα του το πω είναι πολύ καλό. Εγώ του στείλα ένα ευχαριστώ. Ναι. Και μου λέει, α, τα βρήκα. Α, θα πας. Μου στείλε μήνυμα, σε μήνυμα δηλαδή. Ναι, μέσα κι εγώ σε μήνυματα. Του άρεσε, διάβασε το βιβλίο, το συγκίνησε και μου είπε ότι έκλαιγε. Ναι, ναι. Σε μερικά. Μου άρεσε θα πάρα πολύ. Θα θέλει να και τα πίσω κάτι. Έχει 5-6 ποίηματα. Ναι, και κάτι θα θέλει να μελοποιήσει. Α, ναι. Κάτι μου. Λοιπόν, εγώ από το τηλέφωνο κατάλαβα ότι έχω να κάνω με ωραίο άνθρωπο. Από το που μιλάγαμε στο τηλέφωνο, την αισιοδοξία, την... που μιλάγαμε. Είχαμε δυναμισμό, δεν έχω. Ναι. Δεν έχω, νομίζεις. Εγώ έτσι σας βλέπω. Τώρα εσείς ξέρετε. Δυναμισμό, προσπαθείς. Αυτό. Αλλά εντάξει. Αυτό είναι δυναμισμός. Άλλο το είμαι ντροπαλός, άλλο είμαι δυνατός. Είμαι ήπια δύναμη. Η ντροπαλή που είναι δυναμική, και έτσι λέγω, ήπια δύναμη. Ήπια δύναμη. Α, ήπια δύναμη. Ναι. Η ποια δύναμη. Πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Είσαι εξαιρετικός άνθρωπος, είσαι σπουδαία και θέλω πάντα να είσαι επιτυχίες. Και βέβαια κλείνουμε με τους Δημήτριδες μας, να τους χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά Δήμητρα, στην Ήφη μου και σε όλους τους Δημήτριδες. Στη Δήμητρα, α, ωραία. Του Παύλου τη γυναίκα. Άρα... Σήμερα αφιερώνουμε την εκπομπή στην Ήφη σου. Στη Δήμητρα, η οποία έχει μεγάλο αγώνα, γιατί πηγαίνουν, είναι στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού διοργανωτής. Άρα να πούμε και για τα παιδιά. Ο Παύλος, ναι. Είναι στο Γκαλαμάτα, γίνεται ένα Διεθνές Φεστιβάλ Χορού. Είναι πρόεδρος ο γιος μου, είναι εκείνη κριτής και ο Παύλος Μπαρ. Οι μαθητές του συμμετέχουν από τη σχολή Dance Legend. Ναι. Και τις δύο χρόνια πολλά, Δημητρούλα μου. Να σε χαιρόμαστε, Δήμητρα, πάντα δημιουργική και καλότυχη. Ναι. Δημήτρη Πετρόπουλε, σε θέλω δύναμη. Χρόνια πολλά πάντα. Όλοι οι Δημήτριδες και φίλοι και εχθροί, να σας χαιρόμαστε και δεν γερνούν ποτέ, ποτέ δεν γερνούν. Όχι, να μην γεράσουν ποτέ. Κανείς. Πρόσεξε, έχουν δυνατή φωνή, α, το παίζουν φωνακλάδες, αλλά είναι ψυχούλες. Το σκυλί που γαυγίζει, μην σας το φοβάσαι. Λέω, όχι, όλοι οι Δημήτριδες. Α, είναι φωνακλάδες. Είναι και σαν τρεις, είναι έτσι, είναι καλοί άνθρωποι. Βέβαια μου και για τους Γιώργηδες που έχω Γιώργο. Εγώ αυτά τα τραγούδια που βγήκαν για τους Γιώργηδες, λέω τα πιστεύεις. Ναι, έτσι. Και καλά παιδιά είναι, αλλά είναι και λίγο λαμπόδια. Είναι απ' όλα.
Όλοι είναι καλοί. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τα καλά και τα κακά τους. Δεν υπάρχει. Είναι ψέμα να λες ότι είμαι καλός. Είναι και παράξενο. Και πλέον να είμαστε όλοι ενωμένοι και να έχουμε αγάπη, αυτό που είπατε. Να έχουμε ειρήνη. Να έχουμε καλές οικογένειες. Να ειρηνεύουμε, να έχουμε αγάπη. Και να αγαπάμε τα παιδιά μας. Να τους περνάμε ηθικές αξίες. Ναι. Και να τους περνάμε σωστά βήματα. Και οι νέοι να μην σταματήσουν να αγωνίζονται. Κάποτε θα πετύχουν τα όνειρά τους. Έτσι. Να μην σταματήσουν να αγωνίζονται οι νέοι. Αξίζει. Μη δηλιάζουν. Μπόρα είναι και θα περάσει. 20 Νοεμβρίου, λοιπόν, στο Πολιτιστικό Κέντρο στα Βενήσια, η παρουσίαση... Στην Κόχη της Μοίρας. Στην Κόχη της Μοίρας, από τη Μαρία Καμιλάκη. Ναι, έχω σπουδαίους συντελεστές που θα το παρουσιάσουν. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας βραδιά. Καλή βραδιά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Κάτσε να βάλετε το ζαχαριδάκι να συνεχίσει. Αυτόν. Thank you.